Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και απόψε στην επόμενη μέρα. Με δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντες προσκεκλημένους απόψε, σε μία ημέρα που είναι πολύ πλούσια από έντονη πολιτική επικαιρότητα, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την συζήτηση στη Βουλή εν όψη και της πρώτης ψηφοφορίας για τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν από το Σύνταγμα, η οποία ήδη ξεκίνησε αυτή η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με το κατά πόσο δεσμευτικά είναι όσα προτείνονται για την αναθεώρηση του Συντάγματος για την επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή, και επ' αυτού υπήρξε σήμερα μια έντονη αντιπαράθεση στο Κοινοβούλιο. Νίκος Παπάς, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, και Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, απόψε εδώ για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και βεβαίως μαζί μου για να βοηθήσουν και να παρέμβουν και να ρωτήσουν ο Διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, ο Πάνος Σαμυράς. Πάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από ευχαριστώ που είσαι εδώ. Και ο Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού στο Κόκκινο, ο Νίκος Βέρκος. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Κύριε Παπά, κυρία Μπακογιάννη, ευχαριστώ βεβαίως που είστε απόψε εδώ και νομίζω θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που προέκυψε σήμερα στη Βουλή. Και θα αρχίσω αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να ξεκινήσω από την κυρία Μπακογιάννη. Να εξειδικεύσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτό που επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία δια της υπερψήφισης στην αρμόδια επιτροπή και των δύο προτάσεων που αποδεσμεύουν την προεδρική εκλογή από το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών, δηλαδή και της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας και της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν ο στόχος, όπως υπόθηκε νομίζω και από τον εισηγητή σας, τον κύριο Τασούλα, είναι να μπλοκάρετε το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να προκαλέσει πρόωρες εκλογές ένα χρόνο από τώρα, όταν η Βουλή θα κληθεί να επιλέξει τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Βεβαίως. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική στιγμή. Ο συνταγματικός νομοθέτης από την αρχή στόχευε και στοχεύει στην ευρύτερη δυνατή συνένεση μεταξύ των κομμάτων. Αναφέρθηκα και σήμερα στην ομιλία μου στη Βουλή στην πρώτη συνταγματική συζήτηση, η οποία έγινε για την καθιέρωση του Συντάγματος του 1974. Εκείνη την εποχή η Νέα Δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε πάρει 54%, αν θυμάστε. Και πρότεινε τότε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, μια τεράστια μορφή, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε, τις βασικές αρχές του Συντάγματος. Υπουργός Δικαιοσύνης Στεφανάκης. Εκείνη τότε η αντιπολίτευση πρότεινε 110 αλλαγές στο Σύνταγμα το οποίο προτάθη από τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Κωνσταντίνος Στεφανάκης εκ μέρους κυβέρνησης τις έκανε όλες δεκτές. Και γιατί τις έκανε όλες δεκτές? Τις έκανε όλες δεκτές με τη λογική, την οποία είπε και τότε, ότι η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και άρα οι απόψεις της αντιπολίτευσης πρέπει να γίνουν και αυτές σεβαστές. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Σήμερα βρισκόμαστε στο σημερινό μας χάλι. Και είναι χάλι διότι όταν φτάνει μία κυβέρνηση να προτείνει συνταγματικές αλλαγές, η αντιπολίτευση να προτείνει συνταγματικές αλλαγές, και στο μόνο επίπεδο που τέμνονται αυτές να είναι περίπου σε 7 άρθρα, είναι αν μη τι άλλο κρίμα. Τώρα, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω είναι ότι σήμερα αυτό το οποίο φάνηκε στη Βουλή είναι ότι το άρθρο περί του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ένα άρθρο στο οποίο ουσιαστικά συμφωνούμε και οι δύο. Σε τι συμφωνούμε και οι δύο? Έχει σημαντικές διαφορές. Ναι, ναι, αφήστε τώρα. Έτσι. Το υπόλοιπο είναι μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για απευθείας εκλογή μετά την. Να ξεκινήσουμε το μείζον. Ωραία. Ποιο είναι το μείζον? Ότι πρέπει να αποδεσμευτεί η προεδρική εκλογή από τις εκλογές. Σωστό είναι αυτό. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που το ακούω αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, διότι ήταν ακριβώς το άρθρο το οποίο χρησιμοποίησε για να ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον ορίμασε. Αντελήφθη ότι αυτό ήταν λάθος και άρα προσχωρεί στην άποψη ότι η αποδέσμευση είναι απολύτως απαραίτητη. Άρα αυτό είναι το μείζον. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα και οι δύο το άρθρο αυτό. Θα αναθεωρηθεί το άρθρο αυτό όταν στην δεύτερη αναθεωρητική Βουλή στο μεταξύ θα έχει εκφραστεί η λαϊκή κυριαρχία δια της ψήφου του ελληνικού λαού.
Κύριε Παπά, αυτό το άρθρο όμως έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αν καλά το αξιολογώ και το κρίνω, η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα υπήρξε μια συνάντηση σήμερα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με γνωστούς συνταγματολόγους, η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι η πρόταση δική σας, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι δεσμευτική ως προς το περιεχόμενο για την επόμενη Βουλή. Μα ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι δεσμευτική. Γι' αυτό υπάρχει η Βουλή ανάμεσα. Μισό λεπτό. Να το ρωτήσω. Γιατί το λέω, ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Ο συνταγματικός νομοθέτης είναι απολύτως προφανές ότι στο μυαλό του είχε ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μα τότε δεν θα έβαζε τη Βουλή τις εκλογές ανάμεσα. Επιτρέψτε μου, εάν το ήθελε. Να ολοκληρώσω όμως την ερώτηση. Και γι' αυτό και όλοι οι συνταγματολόγοι λένε το ίδιο πράγμα. Ακριβώς ζήτησε ο συνταγματικός νομοθέτης να υπάρχουν δύο. Να υπάρχει και η πρώτη Βουλή και η δεύτερη. Και να μεσολαβεί μια εντολή. Άρα λοιπόν, να συμφωνήσουν επειδή για το Μίζον και το Έλασον που είναι η εξειδίκευση, αποφασίζεται. Το Μίζον όμως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι έχουμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ότι άλλα θα ψηφίσει σε αυτή τη Βουλή και άλλα στην επόμενη. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, επειδή δεν συμφώνησε μαζί μας για τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, δεν συμφώνησε για την κατοχήρωση στοιχειωδών βασικών δικαιωμάτων, δεν συμφώνησε για τα ατομικά δικαιώματα και την κατάργηση των διακρίσεων. Είναι απολύτως σαφές ότι έχει στο μυαλό της ένα πλέγμα ρυθμίσεων που ανακυκλώνει προβλήματα δομικά τα οποία είχαμε. Που δεν έλυνε η συνταγματική μας τάξη και έρχεται στο μείζον αυτό ζήτημα να πει ότι θα ψηφίσει κάτι σε αυτή τη Βουλή και στην άλλη, πάλι υποθέσεις αντιπολίτευσης βέβαια, θα επιδιώξει να ψηφίσει κάτι άλλο. Είναι απολύτως μη γελάδο, κύριε Αγωγιάννη. Με διασκεδάζετε, γιατί ακριβώς η επιχειρηματολογία σας δείχνει ότι φοβάστε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, ή για την ακρίβεια το θεωρείτε δεδομένο. Θα το δούμε στις ευρωεκλογές πόσο κοντά στην αυτοδυναμία θα είστε. Και αν θα είστε πρωτοκόμμα. Πάντως επειδή εγώ ρώτησα και νομίζω. Και για να ολοκληρώσω. Πέστε το λίγο πιο δυνατά. Για να ολοκληρώσω. Μην το λέτε μέσα από το στόμα σας. Πέστε το λίγο πιο δυνατά. Αν θα είσαστε, μου είπατε, πρώτο κόμμα. Δεν θα είσαστε πρώτο κόμμα. Όχι, αυτό θέλω. Θέλω το βίντεο να το γράψουμε για να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Και στοιχήματα δεχόμαστε ως εκπομπή πάντως. Όχι, θέλω να γράψουμε. Δεχόμαστε και στοιχήματα ως εκπομπή, λέω. Εντάξει, μικρά στοιχήματα όμως. Ναι, μικρά, προφανώς. Είναι απολύτως προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολιτικές επιλογές και στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, οι οποίες την ταυτίζουν με ένα κράμα δεξιάς-ακροδεξιάς το οποίο αναφαίνεται στην Ευρώπη. Και αυτό δεν θα γίνει έτσι όμως η συζήτηση, κύριε Παπαγιάννη. Δεν θα γίνει η συζήτηση. Γιατί? Θέλετε να μιλήσετε εσείς. Όχι, θέλω να σας διακόψω και να πω ότι είναι απολύτως αστείο το επιχείρημά σας. Το ύφος αυτό δεν συνάδει με την πορεία σας. Εντάξει, λέω να κρατήσουμε. Μιλήσατε, αφήστε να μιλήσω εγώ. Αν θέλετε να τελειώσετε για να απαντήσω. Νομίζω ότι είναι το πιο λογικό, έτσι δεν είναι. Λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία, και επαναλαμβάνω, έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή να ταυτίζεται με την πορεία ενός κράματος δεξιάς και ακροδεξιάς το οποίο αναφαίνεται στην Ευρώπη και το οποίο έχει ατζέντα η οποία είναι αντίθετη στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Παράδειγμα, το μεταναστευτικό. Ναι. Ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος είναι ο υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος και ο οποίος ελπίζουμε όλοι οι προοδευτικοί πολίτες να μην είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος βγήκε και με τις ψήφους του Όρμπαν, είπε τις προάλλες ότι θα συζητήσει με τον κύριο Σαλβίνη. Αυτοί οι κύριοι λοιπόν, ο κύριος Όρμπαν για παράδειγμα, θεωρεί ότι οι χώρες της πρώτης υποδοχής είναι αυτές που πρέπει να επομίζονται και να υφίστανται το κόστος του προσφυγικού προβλήματος. Δεν θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν κάτι, για παράδειγμα. Αυτό δεν έχει γίνει στην πράξη. Αυτό δυστυχώς έχει γίνει στην πράξη. Ναι, αλλά αυτό, κυρία Μοιρά, έχει γίνει δυστυχώς στην πράξη. Και λέω ακριβώς ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει, θα σας έλεγα, η αιχμή του δόρατος για την κατήσχηση των προοδευτικών πολιτικών και μιας άλλης ατζέντας, η οποία ακριβώς θα αποσυμφορήσει. Να ρωτήσω, για να κλείσω με το θέμα. Θα απαντήσετε αφού ερωτήσω. Ναι, όχι, να απαντήσω όμως, γιατί με το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εάν το πάμε έτσι, δεν πρόκειται να ρωτήσουμε ποτέ. Για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας καταλήγει ότι θα μπορούμε να βγάλουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας με 151, με την απλή πλειοψηφία. Αυτή λοιπόν, είναι η πρόταση. Με απλή πλειοψηφία δεν βγάζουμε ούτε Πρόεδρο στις ανεξάρτητες αρχές αυτή τη στιγμή. Και λέμε ότι αν υπάρξει αδιέξοδο, θα πάμε και θα εκλέξουμε με απλή πλειοψηφία Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να έχει ευρύτατες συνενέσεις. Η πρόταση η οποία εμείς έχουμε καταθέσει δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα, υποχρεώνει τις πολιτικές δυνάμεις μέσα από αλλεπάλληλες ψηφοφορίες να συγκλίνουν και η έσχατη πρόνοια της πρότασής μας είναι η καταφυγή στη Λαϊκή Ετοιμιγορία για την απευθείας εκλογή. Ναι. Να θέσω.
Α, θα ρωτήσετε κιόλας. Όχι, να απαντήσω. Ναι, 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 να ρωτήσουμε πρώτα και θα απαντήσετε συνολικά. Δεν έχουμε άπλετο χρόνο. Έκανα ένα ρεπορτάζ πάνω και Νίκο και το λέω για να τροφοδοτήσω τη συζήτηση. Σήμερα. Προκειμένου να δω τι έχει ισχύσει σε άλλες περιπτώσεις. Πληροφορούμε λοιπόν και το πληροφορούμε το εξ εγκύρων πηγών που λέμε εμείς στη δημοσιογραφία είναι κάτι περισσότερο από έγκυρες οι πηγές από τις οποίες το πληροφορήθηκα. Στις τρεις προηγούμενες αναθεωρήσεις, 85-86, 99-2000, 2005-2006, αν θυμάμαι καλά, κυρία Μπακογιάννη και κύριε Παπά, τα κόμματα, τότε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, συμφώνησαν εκ των προτέρων για την δεσμευτικότητα του περιεχομένου των άρθρων που θα πήγαιναν να θεωρηθούν στην επόμενη Βουλή. Μάλιστα, στην τρίτη συνταγματική αναθεώρηση, οι συγητές ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος από την πλευρά του Πασόκ και ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Στην δε δική σας, κυρία Μπακογιάννη, πρόταση του 2014, ενώ της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος, θυμίζω επιτροπή τότε με επικεφαλής τον Προκόπη Παυλόπουλο. Μετά υπήρξε και μια δεύτερη επιτροπή με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, αν θυμάμαι καλά. Και εκεί υπήρξε ρητή αναφορά στο ότι υπάρχει δέσμευση επί του περιεχομένου. Λοιπόν, γιατί το αναιρείτε τώρα? Να απαντήσω. Τώρα. Πρώτον, δεν υπήρξε καμία ρητή αναφορά. Και θα το δείτε αυτό. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω και ο Προκόπης Παυλόπουλος που με ακούει τώρα ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέω. Λοιπόν, δεν υπήρξε καμία ρητή αναφορά. Αυτό το οποίο υπήρξε είναι μια ευρύτερη συμφωνία. Αυτό είναι αλήθεια. Ανάμεσα στο. Είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τότε. Γιατί το κάνουμε και τώρα? Είχαν καταφέρει να πετύχουν μια ευρύτατη συνένεση. Αυτή την ευρύτατη συνένεση, σεβόμενοι ο ένας τις ευαισθησίες του άλλου, κατάφεραν δύο σοβαροί άνθρωποι που ήταν επικεφαλής τότε να πετύχουν τη συνένεση και να πάνε με συμπεφωνημένη την διαδικασία στην επόμενη Βουλή. Αυτό δεν αναιρεί την αρχή ότι δεν μπορεί η μία Βουλή να δεσμεύσει την επόμενη, πράγμα το οποίο το λένε όλοι οι συνταγματολόγοι, από τον Μακαρίτη, τον Δημήτρη, τον Τζάτσο, μέχρι όλους τους συνταγματολόγους που επισκέφθηκαν σήμερα τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ναι, και γιατί είναι ουσία παράλογο. Ο συνταγματικός νομοθέτης θέλει δύο διαφορετικές βουλές και θέλει και διάμεσα εκλογές, ακριβώς έτσι να μπορεί να εκφραστεί η μία πλειοψηφία και η άλλη πλειοψηφία κατά πάσα πιθανότητα, ή ενδεχομένως να επιβεβαιωθεί, όπως θέλει να ελπίζει ο κ. Παπάς, γιατί το όνειρο πεθαίνει τελευταίο, να υπάρξει μια τέτοιου είδους πλειοψηφία ξανά. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης. Άρα αυτό το οποίο λέτε από το ρεπορτάζ σας, πιστέψτε με, επειδή εγώ έζησα και τις δύο συνταγματικές αναθεωρήσεις και επειδή εγώ ήμουνα παρούσα, το μόνο πράγμα το οποίο έγινε, η μόνη διαφωνία που υπήρξε έντονη τότε, ήταν η δική μου διαφωνία, όπου εγώ πράγματι ήθελα να μην πάει κατά την κατάργηση του 86 και βρέθηκα παντελώς μόνη μου, γιατί και οι δύο, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία τότε, επιθυμούσαν την διατήρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, το οποίο συμφωνούμε ότι καταργούμε σήμερα. Πάνω, Νίκο, να πω μία στιγμή να εξηγήσω στους τηλεθεατές, το 86 είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και την ασυλία, στο οποίο παραδείγματος χάρη συμφωνούμε σήμερα εδώ και τα δύο κόμματα, έτσι δεν είναι, κύριε Παπά? Δεν είσαστε υπέρ της κατάργησης ασυλίας? Ναι. Ωραία. Δεν είσαστε υπέρ της κατάργησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών? Βεβαίως, και των παραγραφών. Ωραία. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Βεβαίως, να μου απαντήσετε σε ένα μικρό ερώτημα που μου έχει δημιουργηθεί σήμερα. Πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα να πιστεύει ότι η ασυλία πρέπει να καταργηθεί και στην επιτροπή, όταν έρχεται μία άρση ασυλίας, να ψηφίζει υπέρ της μία άρσης της ασυλίας, παραδείγματος χάρη του κυρίου Καμένου? Δεν δείχνει ότι οι αρχές σας είναι παντελώς ευκαιριακές? Η Νέα Δημοκρατία το και έχει κάνει, η Νέα Δημοκρατία το έχει κάνει αυτό. Επανειλημμένα, μάλιστα. Όταν ήταν κυβέρνηση, ως αντιπολίτευση. Σήμερα. Συγγνώμη, αλλά εσείς είπατε κιόλας η ίδια ότι έχετε ζήσει και πολλές κοινοβουλευτικές περιόδους ως βουλευτήνα. Μην πάμε τώρα να μην θυμηθούμε ότι. Παρακαλώ,
πάρα πολύ, μη θυμώνετε και εκνευρίζετε. Εκνευρίζεται. Η πραγματικότητα είναι απλή. Ναι. Εγώ προσωπικώς έχω ψηφίσει πάντοτε υπέρ της άρσης ασυλίας όλων. Μάλιστα. Διότι αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Συγνώμη, και άρα εδώ, το κάνω και πράξη. Είστε, αν δεν καταλαβαίνω, όμως και σε ένα κόμμα ανήκει. Ένα λεπτό. Σας λέω λοιπόν, σήμερα που ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει στη Βουλή και βγάζει πύρινους λόγους ενάντια στην ασυλία, μάλιστα, στο άλλο δωμάτιο η Επιτροπή ψηφίζει υπέρ της ασυλίας του Καμένου. Εάν αυτό δεν είναι το θέατρο του παραλόγου, τότε τι είναι. Το βάλετε να απαντήσει συνολικά ο κύριος Παπάς για να προχωρήσουμε παρακάτω. Γιατί θέλω να μείνουμε στο θέμα, αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Ναι, να απαντήσει τι πιστεύει, γιατί έχει ενδιαφέρον. Είναι απολύτως σαφές και η δική σας θέση είναι τέτοια, φαντάζομαι, ότι πρέπει να αποφαίνεται η Βουλή ή όχι. Εσείς λέτε ότι ψηφίζεται γενικώς για την άρση ασυλίας. Προφανώς, προφανέστατα, αυτό που έρχεται ως αλλαγή και συμφωνήσαμε είναι να μην υπάρχουν. Να μην υπάρχει καν το δίλημα. Όχι να μην υπάρχει καν το δίλημα απλώς, να μην υπάρχουν οι παραγραφές και βεβαίως να αφορά το τα ζητήματα. Συμβουλών, ναι, βεβαίως, να αφορά τα εγώ ζητήματα που αφορούν για τον νόμο βάσης της ασυλίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω σε κάθε. Συμφωνούμε πάντως σε αυτό. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Κάποια δημοσιογραφικά. Το ερώτημα είναι γιατί δεν το πραγματοποιείτε, αν πραγματικά το πιστεύετε. Αυτό είναι το ερώτημα. Κάποια δημοσιογραφικά συμπεράσματα και ερωτήματα κιόλας για το θέμα του άρθρου 32. Καταρχάς, δεν ξέρω καν αν ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα υποστηρίξει την πρότασή του μέχρι τέλους. Για το αν δηλαδή το άρθρο 32 δηλαδή θα το υποστηρίξει. Αν το δούμε στην πράξη. Θα το υποστηρίξει και το είπε και επειδή καθάρισε και μίλησε και fake news. Αλλά υπάρχει ένα βασικό δημοσιογραφικό. Θα το δούμε. Απλώς θέλω να δω. Από το μαζί μου, από το κύριο Σταυρούγκαλο. Όχι, το ξεκαθάρισε η Βουλή ο κύριος Σταυρούγκαλος. Απλώς θέλω να το δω. Γιατί και μάλιστα να το πω ολοκληρωμένα, νομίζω κάποιοι κάνουν λόγο και για fake news. Γιατί το απόγευμα κάποια στιγμή κυκλοφόρησε. Ο βουλευτικού συντάκτη το είπε, ο ίδιος έτσι. Κυκλοφόρησαν κάποια ρεπορτάζ ότι θα αποσύρει ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά την πρότασή του και διαψεύστηκε αμέσως μετά. Πάντως είναι ελέγχο τα πράγματα με το όνομά του. Ο ίδιος ο κύριος Κατρούγκαλος, παρουσία του Βαγγέλη του Βενιζέλου και ενώπιον 12 δημοσιογράφων κοινοβουλευτικών συντακτών, είπε αυτά τα πράγματα τα οποία έτσι τα εξέλαβαν και οι 12. Ενδεχομένως εξεφράστη λανθασμένα. Δεν ήμουν μπροστά, δεν μπορώ να πω. Φαντάζομαι ότι θα εξεφράστηκε λανθασμένα όταν είπε ότι 12-14 από τους βουλευτές δεν θα ψηφίσουν το άρθρο αυτό, έτσι ώστε να χρειάζονται 181. Αυτό είναι ο απόλυτος αυτοεξευθελισμός. Υπάρχουν και δημοσιογραφικά συμπεράσματα. Πρώτο συμπέρασμα, ότι καταρχάς ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών. Γιατί το θέμα της αποσύνδεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας και έτσι την τελευταία στιγμή ότι πάει να βάλει εμπόδια στην ίδια ακόμα και στην αποσύνδεση, ουσιαστικά θέλει να συντηρήσει αυτό που λέμε το γνωστό σενάριο της δεξιάς παρένθεσης, δηλαδή να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές και με σκοπό να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2020. Να διακόψω το συλλογισμό σου για να προσθέσω κάτι. Αυτά τα λάθη τα έχετε κάνει εσείς, δεν τα κάνουμε εμείς. Απλώς θα έλεγα το εξής. Ξέρετε ότι πολλές φορές, επειδή προσπαθεί τώρα, προσπαθεί ο Πάνος Σαμυράς να ρωτήσει, εάν δεν μας χρειάζεστε μπορούμε να αποχωρήσουμε. Απλώς θέλω να πω. Δεν έχω αντίρρηση εγώ. Καλά είναι τα γέλια. Ούτως ή άλλως 3-2 είναι το αναλογία. Καλά δεν έχω πρόβλημα. Ποιο είναι το 3-2. Καλά τα γέλια. Καλά τα γέλια. Απλώς το 2014. Πολύ εύκολα παρεξηγήθηκε. Έτσι παρεξηγήσετε στο κόκκινο τόσο πολύ. Βεβαίως, γιατί είμαστε στο κόκκινο. Αλλά να είστε να πάρετε καμιά φωνή τη αντιπολίτευση. Όχι, όχι, όχι. Να συνηθίζετε λιγάκι. Να συνηθίζετε. Κυρία Παπαγιάννη, το λέτε ότι είναι η αναλογία. Είναι δύο πολιτικοί. Επομένως, θα έλεγα το εξής. Ότι όπως το 2014. Εγώ, λοιπόν, ναι, ακούστε, εγώ αυτό κατάλαβα. Γιατί το άλλο θα με προσέβαλε, αλλά αυτό λοιπόν, κατάλαβα που λέει ο Πάνος. Καλό είναι να απλώς να λέγονται. Και αυτό είναι καλό να. Δεν καλείται στο κόκκινο ποτέ αντιπολίτευση. Όχι, ευχαρίστω και καλή. Κυρία Μοιρά, έχουμε και πολύ ωραίες συζητήσεις από την κυρία Μπακογιάννη να σας αφήσει να ολοκληρώσει. Συγγνώμη. Θέλω να του πω εξής, επειδή εντάξει και βλέπω και τα γέλια του κύριου Παπά, το ζήσαμε αυτό το έργο το 2014. Και ξέρετε, η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Το 2014 σας είχε πιστέψει ο κόσμος και νομίζω ότι δεν γελάει αυτή τη στιγμή, όταν ζητάγατε από τη Νέα Δημοκρατία και γενικά από τους βουλευτές να πάμε σε εκλογές ώστε να σκίσουμε τα μνημόνια, να καταργήσουμε τη λιτότητα με ένα άρθρο, να διώξουμε τους μνημονιακούς μερκελιστές κλπ.
Και το πλήρωσε ο ελληνικός λαός πολύ άσχημα. Και το πληρώνει έχει πολύ άσχημα. Δεν έχει προηγεί από τα μνημόνια. Συγγνώμη, το μνημόνιο, τα μνημονιακά μέτρα συνεχίζουν. Πλήρωσε, εντάξει, κύριε Μιάτα. Θα βγαίνω από το 2014. Επειδή. Θέλω απλώς να ρωτήσω. Όταν αυτό το κάνατε το 2014 και είχαμε τα εξής γνωστά αποτελέσματα, πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας θα σας ακούσει ξανά και θα πει το 2019, στα τέλη του 19, αν να πάμε σε εκλογές για να ξαναέρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να ξανασχίσετε μνημόνια? Θέλω να πω δηλαδή ότι μετά από ένα σημείο όλα αυτά επαναλαμβάνονται σαν φάρσα. Και το βασικό πολιτικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει την ΙΔΑ στις εθνικές εκλογές και ψάχνει το επόμενο σωσίβλιο. Ναι, αυτή να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, με συγχωρείτε. Ναι, δεν ήταν ερώτηση βέβαια πάνω αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει. Στο σχόλιο επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Λοιπόν, όσον αφορά πρώτα τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουν γίνει συνταγματικές αναθεωρήσεις, ανέφερες πάρα πολύ, με πάρα πολύ έτσι απλό και χαρακτηριστικό τρόπο. Νομίζω ότι το κυρίαρχο σε αυτήν την αναθεώρηση δεν είναι μόνο το αν θα αλλάξει ο τρόπος εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι το άρθρο 86. Το οποίο καμία κυβέρνηση από τις προηγούμενες δεν τόλμησε να αλλάξει. Και νομίζω συμφωνούμε, ναι, αλλά κάποιοι ήταν σε αυτές τις κυβερνήσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να συμφωνούμε διαρκώς. Θέλετε διαρκώς. Να απολογηθούμε για όλες τις κυβερνήσεις από το Χαρίλαο Τρικούπη και πέρα? Όχι από το Χαρίλαο Τρικούπη και πέρα. Αλλά γυρίζετε. Εγώ είπα τη θέση μου και είναι καταγεγραμμένη. Λοιπόν, η θέση είναι αλλά συμμετέχει για ένα κόμμα. Δηλαδή δεν είναι να κάνει ερώτηση. Το δεύτερο τώρα. Το δεύτερο μισό. Ατυχήσατε. Όχι, όχι, δεν ατύχησα καθόλου. Το δεύτερο τώρα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άναρχη συζήτηση. Δεν πειράζει. Το δεύτερο τώρα. Όσον αφορά το ζήτημα του Προέδρου. Όσον αφορά το ζήτημα του Προέδρου. Της Δημοκρατίας. Πρώτα, λέει, και άκουσα με πολύ προσοχή και προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς λέει η Νέα Δημοκρατία αναφορικά με την αναθεώρηση. Λέει το εξής, ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να αλλάξει το άρθρο αυτό έτσι ώστε να μην πηγαίνουμε σε διάλυση της Βουλής όταν δεν μπορούμε να βγάλουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αυτό δεν λέει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν λέει. Αυτό δεν λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι. Άρα λοιπόν. Και οι δύο δυνάμεις μπορούν να ψηφίσουν με 180 και μετά στην επόμενη Βουλή με 151 να αλλάξει το άρθρο ανάλογα με το ποιος θα είναι στην εξουσία και ποια θα είναι η άποψή του. Εγώ αυτό το βλέπω ως ιδιαίτερα δημοκρατικό και έτσι πλούσιο για την πολιτική συζήτηση. Αυτή είναι η πολιτική, έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς ακριβώς, και θέλω να καταλάβω το συλλογισμό, πώς ακριβώς φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μεθοδεύσει, μάλλον πώς φοβάται η Νέα Δημοκρατία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μεθοδεύσει τα πράγματα ώστε να πέσει η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη εν αναμονή, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι. Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Με συγχωρείτε. Επειδή φαντάζομαι για τη Νέα Δημοκρατία μιλάτε, σας διαβεβαιώ καθόλου δεν φοβάται. Δεν ξεκίνησε. Όχι, μου την έκανε σε μένα. Και απαντώ. Η Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται καθόλου. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, χαίρομαι που έστω και σε τρεις διατάξεις, συνταγματικές διατάξεις, συμφωνούν τα δύο κόμματα. Από εκεί και πέρα θέλω όμως να πω μια φράση για να μιλήσει ο κύριος Παπάς. Βρισκόμαστε, κύριοι, σε μια εποχή όπου τα πάντα γύρω μας αλλάζουν και εμείς βγαίνουμε από μια τεράστια κρίση. Τελείωσε το πρόγραμμα στο οποίο είχαμε μέχρι τώρα. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια φάση όπου η Ελλάδα προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι. Μέχρι στιγμής δεν έχει σηκώσει κεφάλι. Βουλοπλέουμε δηλαδή, δεν ξέρω αν η έκφραση γίνεται κατανοητή, είναι μια κριτική έκφραση, ότι είμαστε, βγάζουμε το κεφάλι μας λίγο πάνω από το νερό. Σε αυτή την φάση, το πολιτικό σύστημα της χώρας είχε την ευκαιρία να κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή μεταρρύθμιση. Η μεγαλύτερη δυνατή μεταρρύθμιση είναι η μεταρρύθμιση του συντάγματος. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπά ειλικρινώς και πιστεύω θα μου απαντήσει ειλικρινά. Σε μια εποχή που το περιβάλλον είναι το κυρίαρχο θέμα σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί και εσείς ταξιδεύετε όπως και εγώ. Κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή. Εσείς στην πρότασή σας δεν φέρνετε ούτε μία λέξη για το περιβάλλον. Σε μια φάση που όλοι συμφωνούμε ότι η δικαιοσύνη βάλεται πανταχώθεν και ότι χρειάζεται μια διαφορετική στήριξη ανεξαρτησία της και η ταχύτερη απονομή της, εσείς το θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης δεν το πιάνετε καθόλου. Ωραία. Και το τρίτο θέμα είναι το θέμα της ανάπτυξης. Σε μια εποχή όπου πραγματικά ξέρουμε όλοι και συμφωνούμε όλοι, τουλάχιστον με βάση τα λόγια του κύριου Τσίπρα, που εγώ τα παίρνω πραγματικά της μετρητής, ότι όλο το θέμα είναι η ανάπτυξη,
Πώς είναι ποτέ δυνατόν σε μια τέτοια μεταρρύθμιση να μην βάζουμε τίποτα μέσα και να πολεμάμε όπως το 1974 την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα αυξήσουν 1,5% το ΑΕΠ με βάση όλες τις μελέτες. Βάζετε και το θέμα του άρθρου 16. Και που θα φέρουν σήμερα στην Ελλάδα φοιτητές από όλο τον κόσμο και το οποίο θα ενισχύσει, όπως παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, την ανταγωνιστικότητα του κρατικού πανεπιστημίου και θα ανέβει το κρατικό πανεπιστήμιο κι άλλο. Περισσότερο. Συνολική απάντηση ο κύριος Παπάς. Θα ήθελα μια ειλικρινή απάντηση στον κύριο Παπά, ο οποίος έχει και μια. Οι προσδοκίες της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν να αλλάξουν τα άρθρα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε και εκεί πέρα να έχουμε νέα κύματα ασυδοσίας, είναι απολύτως σαφές. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία, τώρα θα μιλήσω εγώ. Δεν θα έχετε μια καλύτερη. Τώρα θα μιλήσω εγώ. Εντάξει, αν τα σταματήσατε, δεν γίνεται να μιλήσω όμως. Λοιπόν. Είναι απολύτως αδύνατον και καθόλου πιστικό να ακούει κανείς τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει περί ανάπτυξης στη στιγμή που έχει στην πλάτη της την μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ που έχει συμβεί ποτέ σε χώρα η οποία δεν υπέστη πόλεμο, δεν υπέστη κατάκτηση από τον εχθρό, δεν υπέστη μαζική καταστροφή. Λοιπόν, είχαμε 10 με 14 απώλεια 25% του ΑΕΠ, η Νέα Δημοκρατία βαρύνεται με παραπάνω από τις μισές από το 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας οι οποίες χάθηκαν και εν πάση περιπτώσει το ποιες είναι οι πολιτικές οι οποίες επανέφεραν τη χώρα, γιατί δεν ξέρω αν τις ξέφυγε της κυρίας Μπακογιάννη, είπε ότι βγαίνουμε από την κρίση. Βεβαίως, τελειώσαν τα μνημόνια, πέφτει η ανεργία με συγκεκριμένες προοδευτικές πολιτικές και κοινωνική στήριξη. Όχι με τις συνταγές που ακολουθήσανε 10 με 14 και δεν έχουν μετακινηθεί ούτε μισό εκατοστό από αυτές και θέλουν να τις ξαναφέρουν. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ότι εδώ πέρα διαμαρτυρόμαστε για την πολιτική αλλαγή που έγινε το 2015, λέμε διάφορα φλιναφήματα ότι κόστησε, λέει, η πολιτική αλλαγή. Αν η Νέα Δημοκρατία είχε τότε καταφέρει να πείσει ένα κόμμα, εγώ σας λέω, ένα κόμμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, προφανώς όχι τη Χρυσή Αυγή, δεν θα είχε ανατραπεί η κυβέρνηση Σαμαρά. Δεν θα είχε ανατραπεί. Θα είχε συνεχίσει το θεάρεστο έργο της. Το έργο δηλαδή της καταστροφής η οποία προχωρούσε. Το 2015 λοιπόν έγινε μια πολιτική αλλαγή. Η χώρα ολοκλήρωσε τα προγράμματα. Ναι. Εντάξει, 100-200. Εγώ θα σας πω, επειδή είμαι επικής, θα σας βάλω 100 δισεκατομμύρια. Ναι, είστε και επικής. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Αυτός ο υπολογισμός, εάν αυτή η μεθοδολογία. Όχι, μισό λεπτό, κυρία Μοιρά. Μιλήσατε για ανάπτυξη. Η χαμένη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω, να ήμασταν οι μοναδικές. Κύριε Αμυρά, λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν η χώρα, επειδή τώρα επιμένετε, η χώρα αυτή τη στιγμή ήταν η μόνη η οποία έχει ρυθμούς ανάπτυξη οι οποίοι δεν αναθεωρήθηκαν ραγδαία προς τα κάτω. Τι λέτε τώρα αυτό. Πώς. Έχει καταστήσει ένα προϋπολογισμό που να πετύχετε την ανάπτυξη δεν έχετε. Καλά. Μα τι καλά, μην μας παίρνετε εμάς αυτό το ύφος. Θα πάμε με 2,2 για το ύφος. Αν δείτε τα νούμερά σας, κύριε Παπά, επιβεβαιώνουν ότι τρία χρόνια δεν έχετε πετύχει ποτέ το στόχο της ανάπτυξης που προϋπολογίσατε. Να το πείτε λοιπόν, μα βλέπετε όμως τώρα, διότι θέλετε και για τον εαυτό σας. Λυπάμαι, πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Το 2014 είχαμε ανάπτυξη 0,7%. Το 2014 σας πω ότι είχαμε. Το 2014 ανάπτυξη 0,7%. Το 2015 και το 2016 είχαμε ύφεση. Και μάλιστα ήμασταν η μοναδική χώρα. Νομίζω ότι δεν θέλετε λίγο πάνω. Εγώ πάντως ακούγοντας την Κομισιόν και σήμερα τον κύριο Μασουράκη του ΣΕΒ, άλλη εικόνα έδειξε. Το 2015-2016 μοναδική στην Ευρωζώνη. Θα μου δώσετε 17 τελευταίε στην ανάπτυξη. Πάνω, να τοποθετούνται. Δεν είμαστε για μας εδώ, είμαστε για τους πολιτικούς. Το 2014 λοιπόν ήμασταν μια χρεοκοπημένη χώρα. Μια χώρα η οποία. Σε ανάπτυξη. Το 2014 είμαστε με ανοιχτές τράπεζες. Πάνω να βοηθήσουμε τη συζήτηση των πολιτικών. Τι να κάνουμε, θα πάρει τα πάντα. Εμείς οι δημοσιογράφοι που δεν είχαμε. Κακώ μα καλέσατε. Ειλικρινώ δεν είχατε τέτοια εικόνα για τη συμπεριφορά σα στα πάνελ. Κακώ. Η ουσία τη υποθέσεω ότι το 2014 δεν είχαμε capital controls. Το 2014 οι τράπεζες δεν ήταν απαξιωμένες, δεν ανήκανε όλες να έχουν κεφαλαιακή. Να ολοκληρώνεται ένα-ένα, σας παρακαλώ. Το 2014 λοιπόν. Το 2014 λοιπόν. Το 2014 δεν είχαμε κάνει. Δεν γίνεται έτσι όμως. Μα γιατί το κάνετε αυτό στον εαυτό σας. Έχετε καταλάβει την εικόνα διαμορφώνεται.
Μην διακόπτεται κάθε δεύτερη λέξη. Μην ανησυχείτε. Εγώ την εικόνα μου την έχω για σας. Μιλάτε ένας-ένας όμως. Εσείς θα μάθετε ότι θα παίρνετε απάντηση από εδώ και πέρα μονόλογη τέλμα. Σας έχω σεβαστεί. Μα μόνο μονολόγους δεν κάνουμε εδώ πέρα όμως. Αλλά να καταλαβαίνει ο κόσμος μόνο. Σας παρακαλώ να καταλαβαίνει ο κόσμος. Μετά από 4 χρόνια είναι απολύτως εντυπωσιακό. Η χώρα ήταν στο χείλος της καταστροφής. Και ήταν η πολιτική αλλαγή η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να βγούμε από τα μνημόνια και έχει ρίξει την ανεργία 10 μονάδες. Έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα 370.000 νέες θέσεις εργασίας. Πόσες χάσαμε, οι αμοιβές των 300.000 θέσεων. Οι αμοιβές, θα σας πω, οι αμοιβές καταρρεύσανε λοιπόν όταν εσείς, επειδή είστε και της ανταγωνιστικότητας και της αναπτύξεως, αποφασίσατε με μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να τσακίσετε τις αμοιβές των εργαζομένων και να καθιερώσετε και τον τροπιαστικό υποκατώτατο μισθό. Εκεί λοιπόν διαλύθηκαν οι αμοιβές και τώρα αυξήθηκε. Και τον κρατήσαμε διότι ήμασταν δυστυχώς μέσα στα μνημόνια. Και μόλις βγήκαμε, επειδή κάναμε πάρα πολύ συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, τον αυξήσαμε. 2 χρόνια εσείς έχετε πολιτική. Ναι, σιγά μην είχαμε βγει και από τα μνημόνια το 2014. Λοιπόν, εσείς λοιπόν έχετε πολιτική η οποία λέει ότι το 8ωρο είναι ξεπερασμένο. Εσείς έχετε πολιτική. Ποιος το είπε αυτά, κύριε Παπά? Ο πρόεδρός σας. Όχι, ποτέ δεν το έχει πει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα σας στείλω το βίντεο στο λογαριασμό σας στο Twitter. Ποτέ δεν το έχει πει και να μου το στείλετε. Και σταματήστε να λέτε ψέματα, γιατί τώρα πλέον δεν μπορεί να λέγονται. Για το 8ωρο είναι ξεπερασμένο. Όπου το έχει πει. Μη λέμε τώρα. Και μάλιστα ότι είχε πει ότι είναι μάλλον. Είναι απολύτως. Είναι απολύτως προφανές. Το συνεχές ωράριο. Και πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Λοιπόν, αν υπάρχει το βίντεο, ανταλλάξτε το αύριο στο Twitter. Στο Twitter. Για να έχουμε συνέχεια για να σας απαντήσω. Άρα η μεγάλη εικόνα μέσα στην οποία και εσείς καλείστε ως κόμμα, ας πούμε, της μείζωνος αντιπολίτευσης να επανατοποθετήσετε τον εαυτό σας. Έχει γραφτεί η σύγχρονη, ας πούμε, και η πρόσφατη οικονομική και πολιτική ιστορία. Η χώρα μπήκε στα μνημόνια, κατεστράφει το 25% του ΑΕΠ, ανακάμπτει, το λένε όλοι οι εταίροι. Νομίζω ότι θα σας πάρει πάρα πολύ χρόνο να τους πείσετε ότι δεν συμβαίνει αυτό, παρόλες τις συστηματικές προσπάθειες που κάνετε αυτή τη στιγμή μαζί με τον κύριο Βέμπερ, τον ανεκδίγητο, να λέτε ότι η χώρα στερείται αξιοπιστίας. Ενώ όλοι οι εταίροι λένε το αντίθετο. Και τη Μέρκελ τη λέγατε έτσι, αλλά όλοι οι εταίροι λένε το αντίθετο. Και η κυρία Μέρκελ, λοιπόν, έχει πει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το λοιπόν, πώς. Κύριε Κοντά, και μην την επικαλείστε. Έχω τώρα. Ναι, αφού θες. Και γιατί το κάνετε τώρα. Και γιατί το κάνετε τώρα. 10 δευτερόλεπτα και τελειώνω. Ερώτηση θα απαντήσετε σε. Ποιο είναι λοιπόν το τελευταίο τώρα το κόλπο? Το τελευταίο κόλπο είναι το κόλπο περί πλεονασμάτων. Η παράταξη λοιπόν η οποία υπέγραψε τα πλεονάσματα του 7% και του 4,5% στο ΔΙΝΕΚΕΣ έρχεται και λέει ότι το 3,5% μέχρι το 2022 είναι πάρα πολύ. Γιατί το λέει αυτό? Όχι γιατί θέλει λιγότερη λιτότητα. Για να χτίσει ένα αφήγημα που λέει ότι η χώρα είναι ακόμα αναξιόπιστη. Να εφεύρει ένα ανύπαρκτο καρότο. Εσείς δεν λέγατε για ματωμένα πλεονάσματα, κύριε Παπά? Και να επιβάλλει. Και μια πλεονάσμα 1% και να επιβάλλει το γνωστό μαστίγιο. Τι σας πειράζει άμα το μειώσει η Νέα Δημοκρατία τα πλεονάσματα? Θα σας εξηγήσω τι θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα σας εξηγήσω λοιπόν. Πετύχατε εσείς ματωμένο πλεονάσμα, όπως το λέγατε. Θα σας εξηγήσω, κύριε Αμυρά. Μισό λεπτό. Να θέτουμε και κάποια. Θα σας εξηγήσω τι θέλει η Νέα Δημοκρατία. Διευθυντής εφημερίδας. Η Νέα Δημοκρατία. Πολιτική είναι. Να λένε ότι θέλει και να ρωτάμε εμείς. Ακούστε λοιπόν. Αντιδράς, λες και εφήγεις επειδή ένας υπουργός σας πει κάτι. Θίγομαι γιατί περνάει η πραγματικότητα. Θέλω και εγώ να αποκαθιστώ τουλάχιστον. Θα το αποκαταστήσουμε το αυριανό σου. Δεν είμαι πολιτικός, είμαι δημοσιογράφος. Να το ολοκληρώσω όμως αυτό, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν αφήνουμε κανέναν να ολοκληρώσει όμως. Θέλει τα 10 δευτερόλεπτα. Ο συναγωνισμός δεν είναι μεταξύ ημών και των πολιτικών. Με την προϋπόθεση ότι δεν με ξαναδιακόπτει ο χυμαρόδης κύριος Αμυράς. Λέω λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα το χρησιμοποιεί ως δικαιολογία και μάλιστα σε μια συλλογιστική η οποία έχει την εξής αλληλουχία. Θα κάνουμε κάτι για να αποκαταστήσουμε τη χαμένη, λέει, αξιοπιστία μας. Τι θα κάνουμε? Θα εφαρμόσουμε τα μέτρα αντικοινωνικής πολιτικής τα οποία επαγγέλλεται και εκφράζει και διακηρύσει όπου σταθεί και που βρεθεί ο κύριος Μητσοτάκης για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία και μετά να συζητήσουμε τα πλεονάσματα. Βεβαίως, αφού κάνω το ερώτημα. Να απαντήσω. Μέτρησα και την ώρα που μίλησε ο κύριος Παπάς, δεν τον διέκοψα. Συνολικά. Αλλά τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα στην τελευταία φάση δεν τον διακόψα. Λοιπόν.
Εγώ θα θέσω όμως και το ερώτημα για να κλείσουμε το κεφάλαιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Και θα απαντήσω θα απαντήσω σε συνολικά, αυτά που είπε συνολικά. Παπάς. Ναι, συνολικά. Βεβαίως. Αλλά μπορώ να κάνω και ένα ερώτημα να απαντήσετε και σε ένα δικό μου ερώτημα. Κάντε κανένα ερώτημα γενικώς. Ναι. Λοιπόν, συνταγματική αναθεώρηση. Για να το κλείσουμε. Για να το κλείσουμε. Το διαδικαστικό θέμα το εξετάσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη θέση της περί της δυναμευτικότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τα δικά του. Υπάρχει και εξέλιξη. Υπάρχει και εξέλιξη στη Βουλή με παρέμβαση του Σταύρου Κοντονή, που καταγράφεται τώρα ως διαφοροποίηση, κύριε Παπά, σε σχέση με την επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πούμε αμέσως μετά, προκειμένου να απαντήσετε. Εγώ ρωτώ κάτι άλλο πολιτικά. Δεν θα μπορούσε αυτή η καχυποψία που έχετε, κυρία Μπακογιάννη, ως Νέα Δημοκρατία, μην και ο ΣΥΡΙΖΑ ξανακάνει αυτό που λέτε ότι έκανε το 2014, να είχε λήξει από τη στιγμή που θα μπορούσαν οι δύο αρχηγοί, ο κύριος Τσίπρας το έχει κάνει δημοσίως, να πούνε ότι στηρίζουμε Προκόπη Παυλόπουλο για επανεκλογή δεσμευτικά. Προφανώς δεν θα μπορούν να επαναχωρήσουν από τη θέση αυτή, γιατί θα κριθούν από το ελληνικό λαό, και να λήξει το θέμα εκεί. Λοιπόν, η απάντηση είναι. Νομίζω ότι εσείς ειδικά με τον κύριο Παυλόπουλο. Εγώ έχω τις καλύτερες σχέσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πιστεύω και πάρα ότι είναι εξαιρετικός πρόεδρος. Από εκεί και πέρα, η αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, με όλο το σεβασμό προς τον κύριο Παπά, δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ακούσει τόσες θέσεις του Τσίπρα, οι οποίες αλλάζουν την επόμενη μέρα, που είναι αδύνατον να πάρουμε τις μετρητής. Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας σήμερα, θα περιμένουμε να δούμε. Αν το λέγατε όμως και εσείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, πολιτικά θα έλεγε. Μήπως μπορείτε να μην με διακόπτετε και εμένα, όπως δεν διακόπτετε τον κύριο Παπά. Εγώ ρωτώ, λοιπόν, ρωτώ θέλω, και διακόπτω απαντώ, όλους. Αυτή είναι η δουλειά. Απαντώ και λέω ότι στην ώρα της η Νέα Δημοκρατία θα τοποθετηθεί. Και δεν είναι θέμα καχυποψίας, είναι θέμα συνταγματικής αναθεώρησης. Θέλω όμως να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Παπάς, γιατί δεν μπορώ να τα αφήσω αναπάντητα. Το 2014 γινόταν χαμός για το περίφημο mail Χαρδούβελη. Το mail Χαρδούβελη, με το οποίο οριστικώς θα έβγαινε η Ελλάδα από το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η συζήτηση, μην το λέτε αυτό. Τώρα, μην εκνευρίσετε, κύριε Παπά. Νομίζουμε και εσείς, κύριε Παπά, τώρα για να ολοκληρώσουμε. Είναι θεμελιώδες ψέμα. Το mail Χαρδούβελη ήταν τίποτα. Θα συνηθίσετε τώρα στα debate πάλι. Γιατί τα είχατε ξεχάσει. Ήταν ένα τίποτα. Το email Χαρδούβελη ήταν για να ξεκινήσει η συζήτηση. Πάντως καλό είναι αυτό και πολιτικά και δημοσιογραφικά. Πού κάναμε debate εκτός από την ΕΡΤ, επειδή δεν έρχονταν νέα. 1,5 δισεκατομμύριο. Καταλήξαμε να πληρώσουμε ένα τίμημα δυσβάστακτο. Καταλήξαμε σήμερα να έχουμε ένα υπερταμείο για 99 χρόνια που έχει υποθηκεύσει το σύνολο της περιουσίας του ελληνικού λαού. Στο πρώτο μνημόνιο είχε 50 ιδιωτικοποίησεις. Σας εκνευρίζω, Όχι, καθόλου. Δεν πειράζει, θα σας περάσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η περιουσία του ελληνικού λαού είναι ολόκληρη, δεσμευμένη για 99 χρόνια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι τράπεζες έχουν χάσει την κεφαλαϊκή τους αξία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν ακόμα capital controls. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η οικονομία δεν μπορεί να ανασάνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα μετά από 2 χρόνια, οριστική λύση στο θέμα των κόκκινων δανείων δεν υπάρχει. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα έχει πέσει 8 μονάδες στο δίκτυο της διαφθοράς. Δηλαδή, μέσα σε κάθε χρόνο η Ελλάδα πέφτει στο δίκτυο της διαφθοράς. Είναι πιο διεφθαρμένη δηλαδή. Λόγω αποκαλύψεων Νοβάρτης. Ναι, ναι, βρέστε τις πρώτα τις αποκαλύψεις της Νοβάρτης, γιατί μας έχετε πει τα πάντα όλα. Μα το λέει αυτό, κύριε Παπαγιάννη, το μη μισή διαβάσατε. Περιμένετε. Ότι είναι λόγω της υπόθεσης Νοβάρτης έχει πέσει. Περιμένετε να δείτε τι θα βγάλει η δικαιοσύνη για την Νοβάρτης, διότι έχετε κάθε χρόνο, κάθε εβδομάδα εξαγγέλλεται τις ποινικές διώξεις και ποινικές διώξεις δεν βλέπω. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν τώρα στο διατάφτα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ελληνική οικονομία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα ουσιαστικό. Διότι πέραν όλων των υπόλοιπων θεμάτων, το ότι η Ελλάδα δεν μπόρεσε να πετύχει κανέναν από τους αναπτυξιακούς της στόχους, το ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει μπροστά η οικονομία της και δεν μπορεί να πάρει μπροστά η οικονομία της με την κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα στο τραπεζικό σύστημα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα. Άρα, κακά τα ψέματα, κύριε Παπά μου,
Μακάρι να ήμασταν πίσω στα 14 από πλευρά νούμερων. Εντάξει, από πλευρά αριθμών. Να το πείτε στου ανθρώπου που βρήκανε δουλειά. Ναι, ναι. Να το πείτε, εγώ να το λοιπόν πείτε για του ανθρώπου. Στη βιομηχανία του τουρισμού, ναι, ναι. Να το πείτε στη μεταποίηση, να το πείτε μου, στις εξαγωγές. Πέστε μου ότι χάρη στι άοπνε προσπάθειε σα ανέβηκε ο τουρισμό και όχι επειδή υπήρχε η Τουρκία, η Αίγυπτο και όλη η Ανατολή. Νίκο, ερώτημα. Πάμε σε διαφημίσει ούτω ή άλλω. Έπρεπε να έχω διακόψει λίγο. Όσον αφορά τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Να πω τη Νέα Δημοκρατία και για το ξεπερασμένο 8ωρο. Το είπε τον Μάιο, τον περασμένο Μάιο του 2018, κατά τη διάρκεια τη ομιλία του στο Digital Economy Forum 2018. Θέλετε διοργανώθηκε να διαβάσετε ολόκληρη, την, σύνδεσμο, ολόκληρη την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη και τι ακριβώς μιλούσε. Ξεπερασμένο το δυτικό ωράριο. Το τι είπε. Ότι με την digital οικονομία, αυτό το κλασικό οκτάωρο το οποίο ξέραμε, είναι πολλές φορές ξεπερασμένο και, γιατί και ένα τρίωρο μπορεί να φτάσει για να καλύψει όχι, τη δουλειά ενός οκτάωρου. Θέλετε να βάλω και το βίντεο. Και τη λογική την οποία έχουμε για την digital οικονομία σε αντίθεση με τη δική σας που βίντεο. Δεν ασχολείστε. Εγώ δεν ασχολούμαι, έχω σπουδάσει, πέσατε λάθος. Όχι, όχι, δεν ασχολείστε ως κόμμα. Όχι, 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 ως κόμμα εγώ δεν είμαι σε κόμμα. Με αφήστε να τελειώσω. Αφήστε να τελειώσω. Αλλά θα επειδή και λοιπόν η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή, γι' αυτό το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Αν θέλετε, ο έχω το βίντεο σας, τα λέω. Τα δικαιώματα των εργαζομένων, παρά την προσπάθεια την οποία κάνετε να μας κολλήσετε, νεοφιλελεύθερες, ταμπέλες ή δεν ξέρω τι, θα τα προστατεύσουμε. Ωραία. Και θα τα προστατεύσουμε ιδιαίτερα τα δικαιώματα των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, εξαιρετικά αποτελεσματικά. Ωραία, ερώτηση από αυτό. Ερώτηση από αυτό. Κάνε την ερώτηση γιατί πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό. Τότε εξηγήστε μου, κυρία Μπακογιάννη, γιατί δεν υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Τα διαβάζω γιατί έχω εδώ τον κατάλογο. Γιατί δεν υπερψήφισε τις προτάσεις της πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχουν να κάνουν. Πρώτον, ενίσχυση εργασιακών δικαιωμάτων. Δεύτερον, αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Τρίτον, καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Τέταρτον, δημόσιος έλεγχος νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Και επίσης μετά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές ιδέες. Να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί, είπατε ότι θα τα προστατεύσετε. Γιατί δεν τα συνταγματοποιούμε αυτά. Δεν θέλει να αυτοεξευτελίζεται. Εξευτελίζεται όταν σήμερα αναγγέλλεται. Με το να ψηφίζει τις. Περιμένετε. Ναι, το θεωρώ. Όταν βγαίνω να πω ότι θα μείνει η ηλεκτρική ενέργεια στο κράτος και κάθε μέρα βγάζω και λέω ότι βγάζω διαγωνισμό για τις λιγνητικές μονάδες και τώρα θα βάλω μέσα και τα υδροηλεκτρικά έργα. Για τους εργαζόμενους μας είπατε. Μα τώρα κοροϊδεύετε. Για τους εργαζόμενους μας είπατε. Είπατε θα τους προστατεύσετε και δεν πάτε να ψηφίσετε συστηματική αναθεώρηση. Μα γιατί να ψηφίσω κάτι το οποίο είναι αυτό, κυρία Μπακογιάννη. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Τι δηλαδή είναι και ηλίγο να προστατεύσουμε τα εργασιακά δικαιώματα των ανθρώπων. Ακούσατε τι λέει η πρόταση, ότι μένει καθολική πρόσβαση στην υγεία. Η πρόταση λέει για προστασία εκτός από αυτού, σήμερα. Εκτός από αυτού, ναι, την έκανε η πρόσωπη κυβέρνηση. Αλλά εκτός λάθος κάνετε. Εκτός αυτού όμως, εγώ σας ρώτησα για τα εργασιακά δικαιώματα. Για τα εργασιακά δικαιώματα, κυρία Μπακογιάννη. Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν ακούγεστε. Ναι, αλλά για τα εργασιακά δικαιώματα. Συγγνώμη, κύριε Παπά. Τώρα σοβαρά δεν υπάρχει πρόσβαση καθολική. Γιατί το βάζετε στο Σύνταγμα. Για τα εργασιακά δικαιώματα θα μου απαντήσει κάποιος. Αφού υπάρχει, γιατί το βάζετε στο Σύνταγμα. Υπάρχει σε επίπεδο νόμου. Ο νόμος και γιατί κάνατε ένα Σύνταγμα ευχολόγιο. Να τα συνταγματοποιήσουμε, να το βάλουμε στην πραγματική προβλήματα. Να μην το βάλουμε λοιπόν, άρα πώς θα το προσέξουμε. Τζάμπα ο κόπος μας προτείνουμε. Τζάμπα ο κόπος μας ολονών. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι σαφές. Εμείς προτείνουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται στο σύνολό τους το να έχουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν το ψηφίσατε όμως. Μα αφού ήταν όμως προηγούμενος. Δεν το ψηφίσατε στις συνταγματικές προτάσεις, ρε παιδιά. Δεν είναι στη διαδικασία εκεί. Τι λένε οι προτάσεις. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι μια πρόταση. Μα δεν το ψήφισε στο Σύνταγμα τώρα και τώρα είναι νόμος. Γιατί δεν θα το περάσουμε στο Σύνταγμα. Τηλεφωνούν τηλεθεατές, δεν καταλαβαίνουν τι λέμε. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το οποίο η Νέα Δημοκρατία προτείνει να μπει στο Σύνταγμα ως ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας είναι κάτι το οποίο καλέσαμε το ΣΥΡΙΖΑ να το ψηφίσει, δεν θέλει να το ψηφίσει. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι αυτό που πράγματι σήμερα δεν υπάρχει και θα πρέπει να υπάρξει έτσι ώστε κανένας Έλληνας πολίτης να μην να ζει κάτω από αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το οποίο η πολιτεία πρέπει να του παράσει. Όντως τα εργασιακά δικαιώματα δεν τα πιστεύουμε εμείς.
και αυτό καταθέσαμε. Τώρα λυπάμαι τώρα, κύριε Διευθυντά μου, παρακαλώ, εάν αυτό δεν σας αρέσει, κύριε, αλλά εμείς αυτό πιστεύουμε. Ωραία. Και επειδή είμαστε κόμμα πάμε σε και θα γίνουμε αύριο κυβέρνηση, πρέπει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει τι ακριβώς πρεσβεύουμε. Βάλτε σας παρακαλώ μία τελεία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε την άλλη θεματική κατηγορία σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε και εξελίξεις και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της επόμενης μέρας. Νίκος Παπάς, Ντόρα Μπακογιάννη και οι καλοί συνάδελφοι, ο Πάνος Σαμυράς και ο Νίκος Βέρκος, σε μια συζήτηση η οποία, αν μη τι άλλο, υπήρξε πολύ ζωηρή μέχρι τώρα. Εσείς θα βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Όπως προανήγγυλα, θέλω να πάμε στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί από σήμερα ουσιαστικά, κύριε Παπά, η κατάσταση οδηγείται σε μία... είναι περαιωθήσα ουσιαστικά. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει ενημερωθεί, ξεκινάει η διαδικασία σε επίπεδο ΟΗΕ, η ρηματική διακοίνωση από την Αθήνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εδώ στην Αθήνα έχει φτάσει ήδη στα Σκόπια και επίσης υπήρξαν και δηλώσεις σήμερα του Ζόραν Ζάεφ ενώπιον των εκπροσώπων του ΝΑΤΟ στην γειτονική χώρα, όπου για πρώτη φορά αποκάλεσε την χώρα του, τρεις φορές μάλιστα, Βόρεια Μακεδονία. Το ερώτημα είναι, το όνομα αυτό μπορεί υπό κάποιες αλλαγές πολιτικές στα Σκόπια ενδεχομένως να αλλάξει, μπορεί να αμφισβητηθεί, και τι θα κάνουμε εμείς από εδώ και στο εξής, αν παραδείγματος χάρη ακούμε βουλευτές ή και υπουργούς ενδεχομένως στα Σκόπια να αποκαλούν ακόμα τη χώρα τους Μακεδονία? Νομίζω ότι αυτό ισχύει και για την άλλη πλευρά, διότι ακούνε και εδώ κάποιους πολιτικούς να λένε ποτέ δεν θα τους πω Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή να λένε ότι δεν με νοιάζει τι γράφει η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι μια συμφωνία και με τη βούλα πλέον των Ηνωμένων Εθνών, και απλώς συνεχίζουν να κυλάνε ψέματα. Ξέρετε, κάθε φορά που συζητάμε για αυτή την υπόθεση, μου έρχεται στο μυαλό ότι έχει υπάρξει μία πλήρης διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Θυμάμαι ανθρώπους να έχουν με αρχαιοελληνική περιβολή να κατεβαίνουν στα συλλαλητήρια. Αυτό μπορεί να προκάλεσε έτσι κάποια ευθυμία, κάποια θυμηδία σε κάποιους ενδεχομένως, αλλά δεν είναι έτσι. Εδώ πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταπιεί αμάσιτο ένα θεμελιώδες ψέμα. Σε αυτούς τους ανθρώπους κάποιες πολιτικές ηγεσίες είπανε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή που κάνει ή δίνει τη δυνατότητα στο βόρειο γειτονά μας να αμφισβητεί την αρχαία ελληνική ιστορία της Μακεδονίας. Ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι η συμφωνία στην οποία η Βόρεια Μακεδονία πλέον δήλωσε ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Η Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Μητσοτάκης ανετράπη. Εγώ τον άκουσα από τη Δυτική Μακεδονία προχθές να λέει ότι είναι πολύ εύκολο να εκπέσει, να διολιστήσει πολύ γρήγορα η κατάσταση και από Βόρεια Μακεδονία να το αποκαλούν σκέτο Μακεδονία. Αυτό, επιτρέψτε μου, κύριε Κοτρότσο, όμως, θα μπορούσε να το πει κάποιος ο οποίος είναι γενικός κατά της σύνθετης ονομασίας. Διότι οποιοδήποτε σύνθετο όνομα με τον όρο Μακεδονία, όπως ήταν το όνομα το οποίο χρησιμοποιούσαμε και εμείς από το 1995 μέχρι πριν από λίγες μέρες, είναι σύνθετο όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το οποίο de facto είχε εκπέσει σε Δημοκρατία της Μακεδονίας σε όλο τον κόσμο. Αυτό συνέβαινε. Αυτό συνέβαινε και αυτή η αλήθεια δυστυχώς δεν επικοινωνήθηκε, ή μάλλον απεκρύβει από τον κόσμο, ο οποίος ενδεχομένως να έχει και τις αυξημένες ευαισθησίες του και να πήγαινε στις κινητοποιήσεις και να διαμαρτύρονταν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η συμφωνία αποτυπώνει τις πάγιες θέσεις που είχε η ελληνική εξωτερική πολιτική και την οποία την ελληνική είχαν υπηρετήσει άλλες πάγιες θέσεις. Και για αυτή, για μια τέτοιου τύπου συμφωνία και λύση, ανετράπη η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά. Και θα είχαμε παραλίγο και ανάλογο συμβάν, θα πήγε να ανατραπεί η κυβέρνηση Τσίπρα από τον Πάνο Καμένο. Ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Γιατί πήγε να σας ρίξει ο Πάνος Καμένος. Βεβαίως. Αυτό μισό λεπτό. Λέτε ότι πήγε να σας ρίξει ο Πάνος Καμένος. Βεβαίως. Πώς προκύπτει, από ποιο επιχείρημα, από ποιες πληροφορίες, πώς το τεκμηριώνεται αυτό? Πήρε το πιο ακραίο κοινοβουλευτικό μέτρο το οποίο μπορούσε να πάρει. Απέσυρε την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση.
Δεν είχε δικαίωμα να το κάνει. Απολύτως, βεβαίως. Κρίνεται πολιτικά και αυτός και όλοι μας. Αυτό το γνωρίζατε από πριν, κύριε Παπά? Ο Πάνος Καμένος είχε κάνει καθαρό, είχε κάνει καθαρό ότι δεν θα συνενέσει στη συμφωνία. Είχε, όπως, από νομίζω, το καλοκαίρι και ναι, πριν από προσέξτε, το καλοκαίρι. Όμως, εδώ υπήρχαν κάποιες αλλαγές θέσεων καθώς πέρναγε ο καιρός και όποιος είναι στο ρεπορτάζ το θυμάται πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά τώρα έχετε... όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι και ήρθε η συμφωνία, έκανε καθαρό ότι θέλει τώρα να αποσύρει. Έχετε όμως έναν πρώην κυβερνητικό εταίρο απέναντί σας και θα απαντήσει και η κυρία Μπακογιάννη, άλλωστε είναι προσφυλέστης θέμα ο Πάνος Καμένος. Έχετε απέναντί σας έναν πρώην κυβερνητικό εταίρο που βγαίνει και αποκαλεί τον Πρωθυπουργό ψυχρό εκτελεστή, λέει ότι είστε σε πόλεμο. Απειλεί ότι δεν θα κάνετε παρέλαση. Να δείτε, είναι βραδιφλεγής βόμβα, είναι απασφαλισμένη χειροβομβίδα. Όχι, αυτό ήταν όσο ήταν στην κυβέρνηση. Όταν την απασφάλισε την χειροβομβίδα και η χειροβομβίδα αποκαλύφθηκε ότι είναι τζούφια, διότι απεχώρησε από την κυβέρνηση και η κυβέρνηση δεν έπεσε. Και έχουμε διαμορφωμένη κυβέρνηση. Καταλαβαίνω ότι χρηματοδοτείται site συγκεκριμένα. Ναι, ναι, δεν θα κάνω καμία απάντηση. Δεν θα κάνω καμία απάντηση. Ο κ. Καμένος δυστυχώς το κοινοποίησε, το έσαι ο ίδιο. Ναι, και μαζεύτηκε μόλις απάντησε ο Νικολόπουλος δημόσια. Εντάξει. Ναι. Δεν θα το σχολιάσω λοιπόν αυτό. Ναι, άρα λέω ο Πάνος ο Καμένος, λοιπόν, νομίζω ότι αντιδρά σπασμωδικά στην παρούσα συγκυρία. Λέει τα πράγματα τα οποία είναι αχρίαστα στον πολιτικό διάλογο, κατά τη γνώμη μου. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση, παρά την αποχώρησή του, έχει μια συμπαγή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και με αυτήν πορεύεται. Θα είχαμε πρόβλημα εάν δεν είχαμε συγκεντρώσει τους 151. Βεβαίως και η πολιτική πίεση θα ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερη, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Αλλά εδώ πέρα διαψεύστηκαν και οι πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία τη μία ήθελε να μας ρίξει με το μη κλείσιμο της αξιολόγησης, την άλλη ήθελε να μας ρίξει επειδή δεν θα κλείναμε τα μνημόνια, την τρίτη και τη φαρμακερή να μας ρίξει επειδή δεν θα περνάγαμε. Είναι επικίνδυνη παράμετρος προς τις εκλογές ενδεχομένως, πολιτικά εννοώ. Ποιο είναι επικίνδυνο? Ο Πάνος Καμένος. Γιατί, τι, δεν κατάλαβα. Έτσι υποστηρίζουν ορισμένοι, γιατί αύριο το βράδυ, παραδείγματος χάρη, έχει, να σας πω κάτι, ήταν, ναι, έχει συνέντευξη αύριο το βράδυ, ναι, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και στην καλή συνάδελφο με την Περάκη. Με γεια του, με χαρά του. Νομίζω ότι είναι περίπου προφανές ότι και πάλι θα επιτεθεί στον Πρωθυπουργό και σε εσάς. Δεν εννοώ προσωπικά την κυβέρνηση. Εμείς δεν πρόκειται. Αν θεωρήσουμε ότι σε κάποια πράγματα πρέπει να απαντήσουμε, θα απαντήσουμε. Αλλά είναι απολύτως προφανές ότι όλη αυτή η επίθεση έχει προκύψει από το γεγονός ότι δεν τελεσφόρησε το σχέδιο να καταστούμε εμείς κυβέρνηση μειοψηφίας και. Λοιπόν, να απαντήσω τώρα εγώ. Τραυματίες, ας πούμε, πολιτικά. Ναι, οφείλω όμως να επισημάνω ότι όσο μιλούσε ο κύριος Παπάς για τον Πάνο Καμένο, δεν παρενέβηκε καθόλου. Όχι, δεν παρενέβη, είναι θέμα το οποίο το έχετε θίξει κι εσείς πολλές φορές. Παρά τις προσπάθειες του κυρίου Παπά να με προκαλέσει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το θέμα του Σκοπιανού. Το θέμα του Σκοπιανού ποτέ δεν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Και η πάγια ελληνική πολιτική, εξωτερική πολιτική, πάντοτε εστίαζε στο θέμα του αλυτρωτισμού. Και το θέμα του αλυτρωτισμού ήταν ακριβώς ο χάρτης της Μεγάλης Μακεδονίας, η λογική του Ήλιδεν. Πού έγινε τεράστιο λάθος στη διαπραγμάτευση? Η διαπραγμάτευση δυστυχώς νόμιζε ότι με το που συμφωνήσαν οι Σκοπιανοί ότι δεν έχουν το Μέγα Αλέξανδρο, που ο Μέγας Αλέξανδρος ζητήθηκε μόνο για μία πολύ μικρή περίοδο στην ιστορία του Σκοπιανού από τον Γκρουεύσκη, κερδίσανε κάτι σημαντικό και έτσι φάγανε αμάσιτη τη λογική του Ήλιντεν. Και γι' αυτό και έθεσε ο κύριος Τσίπρας να προτείνει στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυρία Γεννηματά το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας του Ήλιντεν. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο κολοσσιαίο λάθος στη διαπραγμάτευση. Το δεύτερο λάθος στη διαπραγμάτευση ήταν πάγια ελληνική θέση από το 1990 ότι ένα πράγμα δεν αντέχει η Ελλάδα να κάνει, κύριε Παπά. Να αναγνωρίσει ταυτοτικό ζήτημα και να αναγνωρίσει Μακεδόνες. Αυτός ήταν και ο λόγος. Αυτά έλεγε ο Σαμαράς στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αυτά δεν τα έλεγε ποτέ. Έλεγε ο Σαμαράς στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Επειδή επιτρέψτε μου. Στεναχωριέμαι που σας ακούω να το λέτε εσείς αυτό. Από το γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη βγήκε ο Σαμαράς. Είδατε γιατί συγχύζεστε πάλι. Τώρα ναι, πραγματικά. Είδατε γιατί συγχύζεστε. Είναι δηλαδή. Όταν λοιπόν εγώ. Και επειδή. Πραγματικά είναι. Ξέρω ότι στεναχωριέστε. Όταν λοιπόν εγώ ξεκίνησα τη διαπραγμάτευση, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,
που επιτρέψτε μου να το ξέρω λίγο καλύτερα από εσάς. Απολύτως. Με φώναξε στο γραφείο του και μου είπε ένα πράγμα δεν μπορείς να κάνεις ποτέ. Να δώσεις εθνότητα Μακεδόνα, γιατί αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Και πραγματικά κάναμε τεράστια προσπάθεια και ακόμα και με τον Γκρουεύσκι, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι οποίες δεν κατέληξαν και ούτε μπορούσαν να καταλήξουν με τον Γκρουεύσκι, ο Γκρουεύσκι είχε αποδεχθεί τη λογική του πώς το λένε, citizens of, δηλαδή πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, παραδείγματος χάρη, οποιοδήποτε σύνθετο όνομα. Είχε αποδεχθεί ότι η γλώσσα δεν θα λέγεται Μασεντόνια. Έρχεστε εσείς και του το δίνετε. Και λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό προκύπτει ότι είχε αποδεχτεί, δηλαδή ο Γκρουεύσκι είχε αποδεχτεί να. Αυτό που να λέτε, αλλάξει. Γιατί εγώ δεν το θυμάμαι να όχι, το έχω ξανακούσει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Λέτε ότι είχε αποδεχθεί ο Νίκολα Γκρουεύσκι και το citizen shop. Θέλετε να με αφήσετε. Ναι, ναι, ναι. Όταν μιλούσα... Και αν προκύπτει από έγγραφα. Ναι, ναι. Βεβαίως. Από έγγραφα προκύπτει. Αυτό το οποίο συζητούσαμε ακριβώς ήταν πώς θα ήταν το διαβατήριο. Ναι. Οποίος, το ίδιο πράγμα που συζήτησε και ο κύριος Κοντζιάς, και εγώ επέμενα και προκύπτει από τα χαρτιά τα οποία έδωσε ο ίδιος ο κύριος Κοντζιάς στη δημοσιότητα όταν προσπάθησε έτσι ταχύτατα να αποχαρακτηρίσει έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου φαίνεται που να λέει ότι η Μπακογιάννη, λέει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στα Σκόπια, μεταφέρει προς τα κεντρικά συζήτηση του με τον Γκρουεύσκι. Αυτό το θυμάμαι. Αλλά και λέει τον ότι η Μπακογιάννη δεν θέλει να δώσει με τίποτα Μακεδόνα και μακεδονική γλώσσα αγγλικά γραμμένα. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά σήμερα. Εμένα με πικράνει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Πρώτον, γιατί έφαγα προσωπικά 2 χρόνια της ζωής μου για να ετοιμάσουμε το Βουκουρέστι. Και δεύτερον, διότι πίστευα πραγματικά ότι με το όπλο το διπλωματικό που κληροδοτήσαμε στην κυβέρνηση, τις επόμενες κυβερνήσεις, δηλαδή την απόφαση του Βουκουρεστίου, θα μπορούσε η Ελλάδα να κερδίσει μια συμφωνία η οποία ήταν πολύ καλύτερη από αυτήν την οποία υπογράψατε και κυρίως να έχουμε οριστικά απαντήσεις στο θέμα του αλυτρωτισμού. Αυτή τη στιγμή, μια Βόρεια Μακεδονία που κατοικείται από Μακεδόνες, οι οποίοι μιλάνε μακεδονικά, είναι μια χώρα η οποία κρατάει ατόφια τη λογική του αλυτρωτισμού. Αυτό δεν μπορείτε να μην το παραδεχθείτε, δυστυχώς, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλετε να πανηγυρίσετε, πανηγυρίστε. Εμείς κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου σε όλους τους τόνους, δεν εισακουστήκαμε, λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή, όπως λέτε, Βόρεια Μακεδονία θα το αποκαλούμε το κράτος. Πώς θέλετε να το αποκαλούμε, αφού λέγεται Βόρεια Μακεδονία? Σκόπια. Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι αποκαλούμε Σκόπια. Ο κύριος Μηταράκης στο βράδυ σήμερα είπε η φίλη γείτονα χώρα. Εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Κυρανάκης κτλ. Μεταξύ μας και εγώ με τον άντρα μου Σκόπια θα τους πω. Ναι. Αλλά στο δημόσιο λόγο όμως λέω πώς θα το λέω. Στο δημόσιο λόγο μου ως ένας τέος υπουργός εξωτερικών θα τους πω με το όνομά τους όπως τους έλεγα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αλλά να τελειώσω. Αυτή είναι μια σαφής θέση. Αυτό το λέω και το σημειώνω. Μα, λοιπόν, εδώ, το μείζον δεν είναι αυτό. Προφανώς έχει μια ψύχρεμη στάση σε αυτό το θέμα, κυρία Μπακογιάννη. Το μείζον είναι, και αυτό πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός, ότι και η Νέα Δημοκρατία είναι τώρα στην πολιτική όχι γέγονε γέγονε. Δεν είναι διατεθειμένη να πάει στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και να διεκδικήσει ψήφο για την αλλαγή της συμφωνίας των Πρεσπών. Ακούστε ένα λεπτό, κύριε Παπά, και θέλω να με ακούσει καλά ο ελληνικός λαός. Η συμφωνία αυτή, με απόλυτη ευθύνη δικιά σας και του Καμένου, γιατί αν ο Καμένος σας είχε ρίξει τον Ιούνιο, δηλαδή είχε αποσύρει την εμπιστοσύνη, εσείς 145 βουλευτές θα είχατε. Ενδεχομένως θα είχατε πολιτικά εξαγοράσει αυτούς που εξαγοράσατε τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι πιθανότητες να μην είχατε υπογράψει ήταν πολύ μεγαλύτερες. Άρα, η ευθύνη του Καμένου είναι πολύ μεγάλη σε αυτή την ιστορία. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να λεχθεί καθαρά, ότι μία συμφωνία, η οποία είναι διεθνής, η οποία έχει παράξει αποτελέσματα, όπως την είσοδο των Σκοπίων αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ, όπως το χαρτί το οποίο κοινοποιήθηκε σήμερα το βράδυ στον ΟΗΕ, δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να την αλλάξει. Δεν είναι τι θέλει. Αυτό είναι σημαντική το δεν μπορεί. Αυτό είναι προς τιμή σας, κυρία Παπαδόπουλο. Έχει καθαρές κουβέντες. Και μια σημασία γιατί ότι μπορείς να διαπραγματευτείς. Αυτό να το σημειώσουμε. Όχι, πάνω, επειδή
Εγώ είμαι και λίγο έτσι μανιακός με τις ειδήσεις. Η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι και το λέει πάρα πολύ καθαρά. Ναι. Ότι έχει τελεστεί ό,τι ήταν σχετικά με τη συμφωνία. Ναι. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε. Αυτή τη συμφωνία δεν μπορεί να την αλλάξει λοιπόν, κανείς. Τι μπορεί να κάνει τώρα. Δεν είναι τόσο καθαρή η άποψη από άλλα στελέχη λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω, το επισημαίνω. Εγώ το ξέρω την ιστορία καλά και γι' αυτό δικαιούμαι να τα λέω. Τι μπορεί να κάνει τώρα η Ελλάδα και τι έχουμε δεσμευτεί εμείς να κάνουμε. Υπάρχει μία ερμηνεία της συμφωνίας η οποία λέει και την οποία θα χρησιμοποιήσουν τα Σκόπια ότι η Ελλάς στην ενταξιακή πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δικαιούται να βάλει κανένα πρόσκομα. Δηλαδή δεν θα μπορεί, δεν έχει δικαίωμα με βάση αυτή τη συμφωνία να σταματήσει ή να βάλει βέτο σε κάποιο θέμα το οποίο θα αφορά την ενταξία. Αν τηρούνται τα συμφωνηθέντα. Εγώ λοιπόν λέω ευθέως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την ερμηνεία και θα την πετύχει ότι η Ελλάδα δεν έχει απεμπολίσει το δικαίωμά της του βέτος, του βέτο, δηλαδή σε κάθε του κεφάλαιο στην ενταξία. Σε κάθε κεφάλαιο το οποίο ανοίγει έναρξης και κλείνει. Και αυτό είναι. 70 βέτο, ας πούμε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι 70 βέτο. Αυτό είναι αυτό. Λέω το δικαίωμα. Το δικαίωμά της η Ελλάς δεν το απεμπολεί και αυτό είναι η δέσμευση του κυριάκου Μητσοτάκη. Και μέσω αυτής θα προσπαθήσουμε να αμβλύνουμε ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Γιατί παραδείγματος χάρη, μην έχετε καμία εμφιβολία ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ωραία. Εγώ γιατί θέλω τώρα να αρχίζουν κάτι τα ακόμα. Μακεδονικά προϊόντα, τώρα ωραία. Αρχίζουν τα θέλω ονόματα, τώρα θα αρχίσουν ακόμα, τα προβλήματα με το θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Στην Βουλή, στη συζήτηση και το πρωτόκολλο εισδοχής, ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακό, δημοσιογραφικά το καταγράφω τώρα, το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, εκφωνεί μία ομιλία η οποία ήταν ζυγισμένη και στοιχισμένη πάνω στο επιχείρημα «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική» και καταχειροκροτήθηκε. Σας έχω ακούσει επανειλημμένα να λέτε, επειδή ακριβώς γνωρίζω πόσο καλά γνωρίζετε το θέμα, το έχω παρακολουθήσει, να λέτε και τα ποσοστά. Πόσο ανήκει στην Ελλάδα, πόσο ανήκει στη Βουλγαρία, πόσο ανήκει στα Σκόπια, πόσο ανήκει ένα μικρό μέρος στην Αλβανία. Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη λογική ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική? Ο κύριος Σαμαράς εννοούσε την αρχαία Μακεδονία. Η αρχαία Μακεδονία επί Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν μία και ήταν ελληνική. Η Μακεδονία ως γεωγραφική περιοχή ανήκει με τα ποσοστά που είπαμε στην Ελλάδα, στα Σκόπια και στη Βουλγαρία. Ναι. Είναι γεωγραφικός προσδιορισμός. Ο κύριος Σαμαράς μιλούσε για τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας, ο οποίος πράγματι, φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, η αρχαία Μακεδονία αναφερόταν στη συνθήκη του Βουκουρεστίου και σε όλα αυτά. Έφτανε μέχρι. Κάνετε μια ερμηνεία, τη δέχομαι. Όχι, μισό λεπτό. Ο κύριος Σαμαράς αναφέρθηκε σε ένα ιστορικό συνεχές, στο οποίο αυτός προσπάθησε να θεμελιώσει απολύτως ανιστόρητα την άποψη ότι δεν υπάρχει Μακεδονία εκτός των ελληνικών συνόρων. Δεν υπάρχει. Ούτε καν γεωγραφικά. Πάντως, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακούστε κύριε, όσο και να προσπαθούτε, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, τον λένε Κυριάκο Μητσοτάκη και είναι ένας και καθορίζει τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε μην κουράζεστε. Οτιδήποτε άλλο παιχνίδι προσπαθούμε να παίξουμε, γιατί προσπαθήσατε. Και αυτό ήταν, ξέρετε, κύριε Παπά, το μεγάλο λάθος σας. Όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση, υπολογίζατε ότι διά της διαπραγματεύσεως αυτής θα διχάσετε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα φέρετε απέναντι εμένα με τον Σαμαρά. Περί αυτού επρόκειτο. Δεν είναι πρόβλημα. Περί αυτού αυτό επρόκειτο. Δεν διασμετώ ότι τον Γεωργιά. Είναι ζήτημα. Εάν, κύριε... Πραγματικά νομίζετε ότι αυτό ήταν στο μυαλό μας. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι θέλατε να διχάσετε. Δεν σας περάσει από το μυαλό, κύριε Παπαδόπουλο. Πιστεύω ότι θέλατε να το διχάσετε. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι είσαστε η μόνη κυβέρνηση η οποία δεν φώναξε κανένα κόμμα για να συνεργαστεί σε μια εθνική αυτό στάση. Είναι ψευδές αυτό. Δεν είναι... Σας και ζήτησε, παρακαλώ, αρνήθηκε κύριε και ο κύριος Μητσοτάκης να δει και την Κοτζιά. Τι με παρακαλείτε. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Μας λέει και ο κόσμος. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Μας λέει και ο κόσμος. Ο κύριος Κοτζιάς 3 μήνες πριν ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση είχε έρθει και με βρει στη Βουλή. Ναι. Και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Και μου λέει το και το και το και του λέω μάλιστα εκείνη την εποχή πρόσεχε αυτό και αυτό και αυτό
Και ξεκινήσαμε και είχα την αίσθηση. Ποια εποχή ήταν αυτό, κυρία Μπακογιάννη? Τρεις μήνες πριν ξεκινήσει. Τρεις μήνες πριν ξεκινήσει. Η διαπραγμάτευση. Το 17 δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και κάναμε μία μοναδική κουβέντα με τον κύριο Κοντζιά. Μετά περίμενα ότι αυτό το οποίο είχα κάνει εγώ ως Υπουργός Εξωτερικών, η οποία είχα φωνάξει τα κόμματα, είχα κάνει συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, είχα ενημέρωνα συνεχώς για την πορεία της διαπραγμάτευσης, για τις νέες προτάσεις, για τις παλιές προτάσεις κτλ. Και σας διαβεβαιώ, κύριοι, εγώ κέρδισα από αυτό. Κέρδισα από την εμπειρία των προηγούμενων Υπουργών Εξωτερικών που είχαν κάνει προσπάθεια, κέρδισα από τις υπόλοιπες απόψεις των κομμάτων, κέρδισα. Και πέραν αυτού πήγα στο Βουκουρέστι θωρακισμένη. Θωρακισμένη με τα επιχειρήματα και την σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων. Αυτό μπορούσε άνετα να το είχε πετύχει. Και ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας και οι πάντες όλοι. Διότι είναι τυχεροί. Έχουν μια αντιπολίτευση η οποία βάζει την πατρίδα πάνω από το κομματικό όφελος. Άρα, εάν είχαν γίνει τα πράγματα έτσι, εγώ πιστεύω πολλά από τα λάθη αυτής της συμφωνίας θα είχαν αποφευχθεί. Αλλά λόγω της κομματικής αντίληψης, της αντίληψης ότι όλα τα ξέρουμε, όλα τα γνωρίζουμε και τα πάντα τα κάνουμε, φτάσαμε να έχουμε σήμερα 60% του λαού ή 70% του λαού απέναντι. Ο κύριος Τσίπρας να τους ονομάζει ανεγκέφαλους ή ακροδεξιούς. Και αλίμονό μας αν το 60% του ελληνικού λαού είναι ανεγκέφαλοι ή ακροδεξιούς. Να απαντήσει ο κύριος Παπάς. Κοιτάξτε, να δείτε. Αυτό ακούσατε. Ναι, ο ελληνικός λαός θυμάται πάρα πολλά. Να βάλετε και ερώτημα. Δεν ξέρετε αγγλικά εσείς. Έχουν πει, δεν έχουν υποθεί πράγματα και θάματα. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Παπά. Ναι. Ερώτημα ο Νίκος πρώτα. Ναι, είναι ερώτημα όσον λοιπόν, αφορά και αμέσως μετά ο Πάνος για να απαντηθούν. Όσον αφορά τον αλυτρωτισμό, είπατε ότι δεν έχει φύγει ο αλυτρωτισμός. Νίκο, επειδή πρέπει να απαντήσει πρώτος ο κύριος Παπάς. Συγγνώμη. Κρατήστε το ερώτημά σας όταν λοιπόν, θα είναι σειρά. Βάλτε τα ερωτήματα, αλλά θέλω να πω, μην. Πάνω, μήπως εσύ πρώτος. Βεβαίως, ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, ναι. Ωραία, λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, ότι πολύ φοβάμαι ότι με τις επιμέρους διατάξεις της συμφωνίας, αντί να λέμε αν η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, μην ακούσουμε σε λίγο καιρό από την πλευρά των Σκοπίων ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι Σκοπιανή. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν πολλά ταυτοτικά στοιχεία τα οποία πραγματικά. Περιμένω να ακούσω το ερωτηματικό δηλαδή, στο τέλος της φράσης. Ναι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Το ξέρει ο κύριος Παπάς, για παράδειγμα, εκτός ότι ο κύριος Ζάεφ θα μπορεί να αποκαλείται Μακεδόνας πρωθυπουργός. Ο κύριος Παπάς το γνωρίζει ότι στην αλληλογραφία που θα έχει ως υπουργός ψηφιακής πολιτικής με το αντίστοιχο Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών της γείτονος χώρας. Θα αποστέλει ένα έγγραφο ο κύριος Παπάς ως Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και θα του αποστέλει. Όχι ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Παπάς προς τη Δημοκρατία. Απευθυνόμενος στον Υπουργό της Δημοκρατίας. Δημοκρατίας. Ναι, τον και Σκοπιανό τον κύριο και Παπά. Και λόγω της μεταβατικής περίοδου που υπάρχει στη συμφωνία, ο Υπουργός, ο αντίστοιχος Παπάς των Σκοπίων, θα μπορεί να επιστρέφει και να απαντά. Αυτό πότε προκύπτει. Ναι, δημοκρατική. Ναι, ναι, ο Ζάεφ σήμερα τρεις φορές μίλησε για βόρεια Μακεδονία. Γιατί υπάρχει μια μεταβατική περίοδος σε αφορά, η οποία αφορά τα διεθνή τα έγγραφα, τα έγγραφα, τις επιστολές, τα ταξιδιωτικά έγγραφα και αυτά. Και την εσωτερική αλληλογραφία του κράτους. Πάντως, επειδή το ρώτησα, δεν ισχύει για την επικοινωνία μεταξύ αξιωματούχων. Για ένα εσωτερικό χρονικό διάστημα το οποίο θα υπερβαίνει τα 5 χρόνια υποθετικό, από το άνοιγμα υποθετικό. Θα μας απαντήσει. Θα απαντήσει ως Μακεδόνας υπουργός, ο υπουργός των Σκοπίων, ο ομόλογος του κύριου Παπά, ο οποίος μάλιστα θα μπορεί να πει ότι εγώ, επειδή δεν ξέρω πολύ καλά και την αγγλική γλώσσα, θα σας την επισημάνω. Έφτιαξε όλο το σενάριο. Έτσι. Μα, έφτιαξε όλο το είναι σενάριο. Το αποτέλεσμα της συμφωνίας. Ξεκινάμε. Μισό λεπτό. Είναι υποθετικά το αποτέλεσμα της συμφωνίας. Θα πει και η αλληλογραφία μας με τους ομολόγους μας, διότι υπάρχουν. Να μας πεις και το περιεχόμενο της επιστολής. Παρακαλώ, υπάρχουν πάνω. Πάρα πολλά πεδία συνεργασίας. Δεσμεύομαι να διαρρεύσω στον ελεύθερο τύπο λοιπόν την επιστολή που θα λάβω από τον ομότιμο μου. Εμείς μπορούμε να τη βρούμε και μόνοι μας. Ξέρω, έχετε πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Μια διαρροή δεν χάλεσε ο κόσμος. Προνομιακή διαρροή στον ελεύθερο τύπο λοιπόν. Νομίζω ότι θυμάται όλος ο κόσμος για χρόνια τις ελληνικές κυβερνήσεις να λένε ότι η θέση ελληνική είναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες για όλες τις χρήσεις. Δεν ήταν πάντα και για διεθνή χρήση και για εσωτερική χρήση. Μετά έγινε αυτό με τη δική μας διακυβέρνηση και τη δική μας διαπραγμάτευση, κατακτήθηκε αυτό. Και βεβαίως με συνταγματικές αλλαγές. Όλα αυτά
που είναι ο κορμός, γιατί δεχτήκατε, που είναι, μα η μακεδονική γλώσσα είναι, είναι πράγμα το οποίο έχει αποδεχτεί η Ελλάδα σε σύσκεψη που έγινε από τον ΟΗΕ. Δεν το πίστευαν οι Σκοπιανοί αρχηγοί των κομμάτων. Δεν το πίστευαν. Στα πρακτικά τη καθημερινή που είχαν προσεγγίσει καθημερινή. Είναι ανακριβές. Μην εξαντλήσουμε όμως. Μην ξαναβάλουμε τη συμφωνία πάνω στο τραπέζι. Ο ιστορικός ηγέτης. Αλλά έχει γίνει εκατομμύρια φορές αυτή η ερώτηση και έχει απαντηθεί. Ο ιστορικός ηγέτης της ελληνικής δεξιάς. Άρα ο Ζάεφ πώς πανηγύριζε. Ο Ζάεφ πανηγύρισε διότι, γιατί μπόρεσε, ο Ζάεφ, διότι κατάφερε να βάλει τη χώρα του στο ΝΑΤΟ και σε τροχιά ένταξη της ΕΕ. Όχι, γιατί πανηγύρισε για τη γλώσσα. Μα... γιατί είπε ότι για πρώτη φορά η γλώσσα μας θα μιλιέται σε το όλους τους οργανισμούς, γιατί θα μιλιέται δεν, παντού γιατί και είναι, είναι Ζάεφ, το μεγάλο μας κέρδος. Είναι χαζός ο Ζάεφ. Μα μπαίνουν στους οργανισμούς, γι' αυτό θα μιλιώ. Μπαίνουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό μπαίνουν. Τώρα μπαίνουμε. Εγώ θέλω την ερώτηση του Πάνου του Αμυρά να την κάνω αλλιώς. Συναντιέστε σε ένα μήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, δεν ξέρω αν έχει digital υπουργό. Σε λιγότερο ναι, από ένα η Βόρεια Μακεδονία. Σε λιγότερο από ένα μήνα. Ωραία. Λοιπόν, προκειμένου να συνάψετε κάποιες συμφωνίες συνεργασίας. Ναι. Και θα πω εγώ υποθετικά λοιπόν τώρα ότι έρχεται ο συνάδελφός σας, ο ομόλογός σας. Και μου δίνει χαρτί που λέει Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ναι. Επιστρέφει. Και λέει, εγώ είμαι ο Μακεδόνας Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Έχει δικαίωμα να το πει. Ναι. Εις επίκον των μέσων ενημέρωσης, δημοσία. Είναι Μακεδόνας Πολίτης, δεν είναι Μακεδόνας Υπουργός. Μα αφού το είπε μπροστά στον Τσίπρα, καλωσόρισε τον Μακεδόνα Πρωθυπουργό. Τι λέμε τώρα. Πριν ολοκληρωθεί. Πριν ολοκληρωθεί, στις πρέσπες καλωσορήθηκε, καλωσορίσανε τον Μακεδόνα Πρωθυπουργό. Οι πολίτες λοιπόν τη γειτονική φορά. Βλέπετε το βίντεο. Οι πολίτες τη γειτονική φορά. Άλλο πράγμα. Με βάση τη συμφωνία, αποκαλούνται Μακεδόνας κάθετος πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Θα το πείτε κάθετο, Μακεδόνα κάθετο. Όχι, κάθετο, θα τον πω αγαπητέ Υπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας. Ναι. Όνομα έχει η χώρα, όχι ο πολίτης. Ο πολίτης προσδιορίζεται. Η χώρα λοιπόν και το Υπουργείο θα έχει αυτό το όνομα. Μην ψάχνετε τώρα να βρείτε προβλήματα σε μια συμφωνία η οποία είναι άρτια και πρέπει όλοι να μεριμνήσουμε. Συμφωνούμε. Με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μπορεί κάποιος υπουργός Νέας Δημοκρατίας να τον αποκαλέσει Σκοπιανέ Υπουργέ. Πώς εξηγεί ότι το 70% των πολιτών είναι αντίθετα ένα πολιτικό. Θα σας πω πώς το εξηγώ. Το 40% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΚΟΕ. Το κίνημα αλλαγής δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει δηλαδή ένα συνολικό, ένα πάνω από 70% του ελληνικού λαού και σχεδόν ποτάμι, η μισή σας ψηφοφόροι. Και το ποτάμι λοιπόν είναι υπέρ, θα σας πω εγώ, και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής είχαν εκφραστεί υπέρ της συμφωνίας και πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πίσω από κλειστές πόρτες. Και πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν πίσω από κλειστές πόρτες μας λένε ουφ, ευτυχώς τα καταφέρατε. Πέστε μου. Μην μας κρατάτε σε αγωνία. Δεν ξέρετε, πες κανένα κύριε Μπακογιάννη, δεν πειράζει. Εγώ στέλεχος που να σας βρει και εσάς και να σας είπε. Ένα λάθος έκανε ο Κοντζιάς. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω, έκανε ένα λάθος ο Κοντζιάς. Ένα λάθος έκανε ο Κοντζιάς. Ο Κοντζιάς λοιπόν από αίσθημα πατριωτικής ευθύνης δεν τα βγάλω όλα στη φόρα. Για το τι διαπραγματεύονταν ο καθένας σε αυτή την πορεία. Ποιος διαπραγματεύονταν. Αυτό και μόνο. Όχι, δεν τα βγάλω όλα. Όχι, δεν τα βγάλω όλα. Δεν τα βγάλω όλα και μην με προκαλείτε. Δεν τα βγάλω όλα ο Κοτζιάς, διότι ο Κοτζιάς έχει δημοκρατική και πατριωτική ευθύνη. Που δεν επέδειξαν άλλοι. Με ρωτάτε τώρα για τα ποσοστά. Γιατί δεν λέτε. Όσοι είχαν υποστηρίξει την πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το προηγούμενο διάστημα και μετά λέγανε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, με μένα συνομιλείτε, έχετε να μου πείτε κάτι. Απολύτως όχι. Εσείς είχατε μία. Λοιπόν, θα περίμενα λίγο πιο γενναία στάση, για να είμαι ειλικρινής. Λίγο πιο γενναία στάση. Εγώ, αλλά εσείς με το που ψηφίστηκε η συμφωνία. Στάση με την το που οποία ψηφίστηκε η υποστηρίζω χρόνια τώρα. Λέω, με το που ψηφίστηκε η συμφωνία, είπατε αυτό ήταν τελείωσε, επισημαίνετε κάποια προβλήματα, μάλιστα. Θα το ακούμε. Σωστό, πάμε παρακάτω. Να βάλω ένα ερώτημα. Αλλά είναι απολύτως προφανές ότι δεν είναι ηγεμονική θέση μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Επειδή ακούστηκε για την κυρία Μπακογιάννη. Όσον αφορά. Είναι η θέση του αρχηγού του κόμματός μας. Ωραία, ωραία. Πάντως, συμφωνούμε και σε αυτό. Αυτό με το ότι είναι η θέση του αρχηγού του κόμματός σας. Ο αρχηγός του κόμματός σας έβαλε και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ο κύριος Γεωργιάδης λέει τα αντελώς αντίθετα από εσάς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν γίνεται διαρκώς. Και ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, επειδή υπήρξε μη χρήση του όρου Μακεδονία. Επειδή ο Μπακογιάννη έχει πολύ καθαρή άποψη εδώ και πολλά χρόνια για σύνθετη ονομασία. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε πρωινή τηλεοπτική του εκπομπή.
εκπομπή που ρωτήθηκε με την ίδια καλοσύνη που με ρωτάτε εμένα από συνάδελφό σας, είπε ότι συμφωνεί απολύτως μαζί μου. Συμφωνεί όσον αφορά ποιο το Σκοπιανό. Κομμάτι. Ο κ. Γεωργιάδης. Μάλιστα. Δεν θέλετε να σας το στείλω. Όχι, είναι ακριβές, εγώ τον άκουσα. Είπε ως προς τη χρήση. Το οποίο σημαίνει προς την χρήση διεθνώς του όρου Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην διαστρεβλώνουμε δηλώσεις ανθρώπων που δεν είναι παρόντες. Πάντως η διαπραγμάτευση γίνεται συνήθως πριν τις υπογραφές. Τώρα, ξέρετε, πετάς την μπάλα, μπαίνουν υπογραφές και λες στον επόμενο τι μπορείς να αλλάξεις. Η διαπραγμάτευση γίνεται πριν πέσουν υπογραφές. Τώρα μπήκε η σημαία του ΝΑΤΟ μπροστά από το Κοινοβούλιο. Ναι, είναι εύκολο να τη βγάλεις από εκεί. Δεν είναι εύκολο να τη βγάλεις από εκεί. Αλλά όμως το ζήτημα ήταν πριν το κομμάτι. Νομίζω ότι δεν θέλουμε και να τη βγάλουμε από εκεί. Ναι, αλλά όχι με αυτή τη στιγμή. Η ένταξη τη χώρα. Η ένταξη, ναι, αλλά όχι όμως με αυτή τη στιγμή. Ο Αντώνης Σαμαράς πάντως στη Βουλή, επειδή είπαμε νωρίτερα και επειδή βρήκα και το αντίστοιχο απόσπασμα, ο Αντώνης Σαμαράς στη Βουλή αναφορικά με το η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, είπε χαρακτηριστικά ότι μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λοιπόν, δεν υπήρχε πέρα από τα ελληνικά σύνορα ξεχωριστή περιοχή με το όνομα Μακεδονία. Το βάζω απλά για την κουβέντα. Πάμε παρακάτω τώρα. Όσον αφορά το ότι μιλούσε για το μεταγενέστερο όσον αφορά τώρα το θέμα του αλληλετρατισμού, επειδή το έβαλε και η κυρία Μπακογιάννη και έχει πολύ ενδιαφέρον, είπατε ότι υπάρχει διατηρείται ο αλληλετρατισμό. Λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών, σωστά? Υποτίθεται. Πολύ σωστά. Λόγω το ερώτημα. Ένα λεπτό για να μην το χάσω. Όχι, υποτίθεται. Υποτίθεται. Διότι εγώ πιστεύω. Ναι, αλλά συγχωρείτε. Ναι, αλλά διακίνηση την οποία μας κάνει. Το ερώτημα είναι πρώτο. Εφόσον το Σύνταγμα της Γείτονος, γιατί ο αλληλετρατισμός επισήμως καταγράφεται στα συντάγματα. Εφόσον λοιπόν το Σύνταγμα της Γείτονος της Βόρειας Μακεδονίας πλέον έχει ακριβώς την ίδια έκφραση αναφορικά με τους πολίτες και τα εδάφη που έχει και το ελληνικό σύνταγμα. Το ερώτημα είναι πρώτον, το ελληνικό σύνταγμα είναι αλλητρωτικό? Δεύτερον, όταν λέτε ότι διατηρείται το αλλητρωτικό ζήτημα και είπατε με το ζήτημα της μακεδονικής ταυτότητας, αυτό λέτε, εννοείται ότι υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, άρα υπάρχει και ζήτημα αλλητρωτισμού και υπάρχει και κίνδυνος για κάποιες αποσχιστικές αλλητρωτικές τάσεις? Θα απαντήσετε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ορίστε. Αφήνετε τις εντυπώσεις να υπάρχουν και με κόβετε. Α, όχι, το σημειώνω. Θα ξεκινήσετε αμέσως. Στα μείον. Πάμε σε διαφημίσεις. Νος του κανονικού. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το δεύτερο και έχουμε κι άλλο διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Άρα δεν είναι το τελευταίο μέρος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Κυρία Μπακογιάννη. Λοιπόν, ο αλλητρωτισμός δεν καταγράφεται σε συντάγματα, κύριε Σβέρκο. Ο αλλητρωτισμός είναι μια πραγματικότητα η οποία ενίοτε δημιουργεί προβλήματα και μπορεί, εγώ δεν πιστεύω ότι έχει κανένας δύναμη στα Σκόπια να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελλάδα από τους Σκοπιανούς μόνο. Δεν το πιστεύω. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι μια αναθεωρητική δύναμη μεγάλη στην περιοχή μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόβαθρο αυτό του ονομαζόμενου μακεδονισμού και πάνω σε αυτό να χτίσει μια αποσταθεροποίηση της περιοχής. Η Τουρκία, ας πούμε. Η Ρωσία. Η Ρωσία. Αυτό λοιπόν το λέω και το λέω, επιτρέψτε μου με τα λόγου γνώσεως, προχθές έκανα μια συζήτηση με τον Βούλγαρο. Η Ρωσία όμως είναι, συγγνώμη, η Ρωσία είναι κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τάχθηκε. Ναι, άρα λογικά δεν μπορεί να αυτό. Όχι. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι επίγραμμη. Προφανώς δεν είναι. Όταν θέλεις να δουλέψεις μια περιοχή, έχεις τρόπους να τη δουλέψεις και όπως ξέρετε. Όπως δούλευε και τώρα, ιδίως και χωρίς την Επί του μακαρίτη του Στάλιν διαμορφώθηκε η λογική του με τη Μεγάλη Μακεδονία. Οι Βούλγαροι, γιατί νομίζετε ότι αντιδρούν με τέτοια βιαιότητα αυτή τη στιγμή για το θέμα της γλώσσας? Διότι σου λέει ότι εμείς δεν θέλουμε αύριο το πρωί ένα κομμάτι της Βουλγαρίας να θεωρηθεί ότι μπορεί να έχει την ίδια ταυτότητα με τους Μακεδόνες Σκοπιανούς. Ο τρίτος λόγος πιθανής αποσταθεροποίησης, και θα ήθελα να με ακούσετε λίγο, ναι, αυτή τη στιγμή, είναι ότι το αλβανικό στοιχείο, ειδικά το αλβανικό στοιχείο του Νότου, το οποίο δεν προσήλθε και στην δημοψήφισμα να ψηφίσει, αυτό το αλβανικό στοιχείο ζορίζεται πάρα πολύ με το καπέλο του Μακεδόνα. Σε μία φάση, παρακαλώ, λοιπόν που όλη η περιοχή βράζει, διότι είμαστε μπροστά σε πιθανές εξελίξεις στο Κόσοβο, με, όπως ξέρετε, συζητιέται η αλλαγή συνόρων στο Κόσοβο και όλα αυτά,
Αυτό συν την ενόχληση των Αλβανών επίσης δημιουργεί αποσταθεροποιητικές τάσεις. Όταν λοιπόν εγώ έλεγα ότι δεν πρέπει, κύριοι, και το έλεγα και στους ίδιους, να ονομάζεστε Μακεδόνες, ονομαστείτε καλύτερα έτσι που όλοι μπορούν να καλυφθούν κάτω από το όνομα, δηλαδή πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας ή της Όποιας Μακεδονίας. Αυτό το έλεγα ακριβώς διότι μακροπρόθεσμα φοβόμουν αποσταθεροποιητικές τάσεις. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτήν καταθέτω. Θέλετε να σας πω, μακάρι να κάνω λάθος. 25% όμως Αλβανούς στη γειτονική χώρα, όταν διαπραγματευτήκατε, 25 λέει επίσημα η κυβέρνηση, μπορεί να είναι 30. Γι' αυτό και δεν έχει γίνει, όπως ξέρετε, καταμέτρηση, γιατί δεν θέλουν να δουν το αυξημένο. Πολλά χρόνια. Ακριβώς. Δεν θέλουν να δουν το αυξημένο. Το λέω όμως ότι ήδη οι εξεγέρσεις, οι δύο οι μεγάλες, οι αιματηρές στην περιοχή του Τέτοβο, είχαν προηγηθεί της δικής σας διαπραγμάτευσης. Άρα ήταν σαφές ότι το αλβανικό στοιχείο, αν δεν εκπροσωπούνταν με κάποιο τρόπο στο νέο κράτος, θα ήσαν δίκαιοι. Τώρα εκπροσωπείτε όμως. Τώρα της αναγνώρισης αλβανικής γλώσσας. Εννοείται ότι αυτό ήταν το μακροπρόθεσμο πρόβλημα και εν πάση περιπτώσει... Αλλά η συμφωνία των Πρεσπών σταθεροποιεί την κατάσταση. Εκεί είναι που διαφωνούμε. Εγώ πιστεύω ότι το... Διαφωνούμε, κύριε Παπάντα. Εγώ πιστεύω ότι το ταυτωτικό ζήτημα το οποίο άνοιξε, το ότι ονομάζονται Μακεδόνες, το ότι η Ελλάς τους αναγνώριζε εθνότητα, είναι μακροπρόθεσμα ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή. Αυτό λοιπόν, πιστεύω ότι το καταθέτω. Κύριε Παπά, λοιπόν, και, πέρα... και θα το κλείσουμε το θέμα εδώ. Γλώσσα. Καταρχήν, εμείς δεν είχαμε κάτι για να δώσουμε. Στην αρχαία ελληνική Μακεδονία μίλαγαν ελληνικά. Δεν μιλάγαν κάποια διάλεκτο νοτιοσλαβική όπως παραδέχονται οι άνθρωποι. Στη Βόρεια Μακεδονία. Θα μπορούμε να τους λέμε Σλάβο Μακεδόνες. Τι μιλούσαν οι. Μα δεν είναι Σλάβοι μόνο. Σλάβο. Είπανε η γλώσσα του λέει είναι. Ανήκει στην οικογένεια των Όντων Σλαβικών. Γιατί δεν την ονομάσατε έτσι. Γιατί δεν ονομάσατε έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο Σλάβοι. Γιατί δεν είναι εθνότητα. Δεν θα ήταν εύκολο. Τα περί. Μα δεν είναι μόνο Σλάβοι. Μα τώρα το επιχειρεί Παγκογιάννη δίπλα δεν άβγει. Μα δίπλα το επιχειρεί Παγκογιάννη. Λίγο εντάξει. Μα άμα μιλάνε Σλαβικοί, γιατί του ονομάζεται Μακεδονική τη γλώσσα. Πάνω. Α το πληρώσει λίγα. Ναι. Στις διεθνείς σχέσεις δεν διαπραγματεύονται έθνη, διαπραγματεύονται κράτη. Και ο προσδιορισμός αυτός λοιπόν ακριβώς είναι εκεί για να συγκροτήσει τη σχέση του πολίτη με το κράτος του. Υπάρχουν κράτη, πάμπολα κιόλας, τα οποία εμπεριέχουν μέσα πολλές και διάφορες εθνότητες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Ισπανία, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Μεγάλη Βρετανία, ένα άλλο παράδειγμα είναι και η γειτονική μας χώρα. Δεν προσδιορίζονται όλοι. Έτσι το είπα, την κυρία Μπαγκογιάννη και με τους Αλβανούς. Μιλάνε στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, μιλάνε, βεβαίως. Τα ουαλικά είναι άλλη γλώσσα. Υπάρχουν και τα. Και στην Ουαλία, αλλά και στη Σκωτία. Μιλάμε για διάλεκτο, δεν μιλάμε τώρα. Όχι. Τα ουαλικά είναι μέσα στου Ουαλίε τώρα. Σα διαβεβαιώ. Σα πούνε πάνω, άστο. Και οι διπλές πινακίδες και τα πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει και το θέμα λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ πέρα δεν δώσαμε ούτε καμία εθνότητα λοιπόν, δεν δώσαμε και αυτό γίνεται απολύτως σαφές και στη δική τους ρηματική διακοίνωση. Έτσι. Και τώρα σε σχέση με το τι εννοούσε ο κύριος Σαμαράς και τι δεν εννοούσε, νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες καταλάβανε. Και είναι τι σας νοιάζει τι εννοούσε ο κύριος Σαμαράς? Μας νοιάζει για το τι ακριβώς συμβαίνει και στην μείζωνα αντιπολίτευση. Και το πώς ακριβώς. Εντάξει, είναι και πρώην πρωθυπουργός. Και ποια είναι η θέση και η οποία αποκρισταλώνεται. Μπορώ να κάνω μία ερώτηση, κύριε Κοτρώτη, στον κύριο Παπά. Θα πάω. Όχι, θέλω να θέλω να μου. Ναι, δεν πειράζει, ας απαντήσει μετά το διάλειμμα. Ας κάνω εγώ μία ερώτηση. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, διότι έχω ειλικρινή απορία, επειδή έχετε και μία ειδικότητα στο θέμα, τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Βενεζουέλα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όχι, δεν πειράζει. Αφού τελειώσαμε το θέμα. Μπήκε το θέμα. Σας ενοχλεί το θέμα της Βενεζουέλας? Καθόλου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα το τελευταίο και ξεκινάμε με την απάντηση για τη Βενεζουέλα, αλλά και τα θέματα, τα εκλογικά σενάρια που είναι πάνω στο τραπέζι. Και πώς να μιλούσα εγώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κ. Νίκος Παπάς, η πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Οφείλεται μία απάντηση, κύριε Παπά, περί Βενεζουέλας στην κυρία Μπακογιάννη. Και θα προσθέσω και δεύτερο ερώτημα εγώ, έτσι, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να υποθεί. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη θα είναι υποψήφια για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Με πρόταση κυπριακή, κυρία Μπακογιάννη, έτσι δεν είναι? Εκ Κύπρου ήρθε η πρόταση. Λοιπόν,
Δεν ξέρω πώς είναι η διαδικασία. Ρωτώ όμως εάν η παρούσα κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, με κάποιο τρόπο θα εκφράσει την υποστήριξή της για την υποψηφιότητα της κυρίας Μπακογιάννη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μια ελληνική υποψηφιότητα είναι μια υποψηφιότητα στην οποία θα μπορούσαμε να μην είμαστε εχθρικοί, νομίζω. Και αυτά όμως θα τα δούμε τις επόμενες μέρες και θα έχουμε και την επίσημη διατύπωση της θέσης της ελληνικής κυβέρνησης. Στο θέμα της Βενεζουέλας τώρα. Στο θέμα της Βενεζουέλας, η Ελλάδα εργάστηκε μαζί με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συγκροτηθεί η κοινή στάση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μεμονωμένων χωρών, να γίνει η ομάδα επαφής και βεβαίως καταλήξαμε ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να διαλέξει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Αυτό είναι απολύτως σαφές και είναι και μία λύση, νομίζω, η οποία μειώνει τις πιθανότητες ακραίων εξελίξεων, τις οποίες νομίζω όλοι πρέπει να απευχόμαστε. Έτσι δεν είναι? Μήπως τα μπερδεύουμε λίγο, κύριε Παπά? Όχι, δεν μπερδεύουμε τίποτα. Νομίζω ότι τα μπερδεύετε. Τίποτα μπερδεύουμε. Και τα μπερδεύετε και ευθέως εφημερίδες στο εξωτερικό και μάλιστα φανατικοί οπαδοί του Τσίπρα, οι οποίοι έχουν γράψει και πολύ θετικά πράγματα για τον Πρωθυπουργό. Σας κάνουν κριτική και λένε τι τους έπιασε και είναι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας υπέρ του Μαδούρο. Το ερώτημα λοιπόν αυτό πλανιέται παντού. Ναι. Για να εξειδικεύσω γιατί λέτε, λοιπόν. Γιατί λέτε ότι έχουμε διαφορετική στάση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? 100% γιατί, το λέω. Γιατί λέτε ότι συμβαίνει αυτό? Γιατί κάποιες ειδικές σχέσεις πρέπει να έχετε, ιδεολογικές, υποστηρικτικές στο Μαδούρο. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται περί μιας δικτατορίας ακραίας. Ακραία. Λοιπόν, συγγνώμη, ο κόσμος πεινάει και πεθαίνει. Δεν μπορεί τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατώνται. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι υπέρ. Είναι απολύτως σαφής. Είναι θέση την οποία συνδιαμόρφωσε με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς συνδιαμόρφωσε? Είναι υπέρ της ομάδας επαφής, υπέρ των ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών για να διαλέξει ο λαός της Βενεζουέλας το δρόμο που θέλει να ακολουθήσει και βεβαίως κατά οποιασδήποτε περίπτωσης, όπως είπε ο κύριος αυτός που ανακηρύχθηκε Γουαϊδό πρόεδρος, που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επέμβασης μιας τρίτης δύναμης σε αυτή τη χώρα. 6% είχε πάρει ο Γουαϊδό στις ίδιες εκλογές με τον Μαδούρο. Αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μια αρνητική εξέλιξη στην αντιπολίτευση. Κύριε Παπά, ξεκάθαρα σας λέω ότι η θέση της Ελλάδος είναι μια θέση εξαιρετικά επιβαρυντική για τα εθνικά συμφέροντα. Καθόλου. Αφήνει ανοιχτή για εικασίες και ερωτηματικά το γιατί η Ελλάδα μαζί με τον κύριο Σαλβίνη είναι οι μόνες δύο χώρες της Ευρώπης. Πάρα πολλές. Καμία εικασία και κανένα διότι όπως ξέρετε, αυτό μόνο στο φαντασιακό κάποιον ακροδεξιών κύκλο μπορεί να ισχύει. Όπως ξέρετε, επειδή δεν ξέρω, εγώ δεν έχω πάει ποτέ στη Βενεζουέλα. Ναι. Επειδή όμως είναι βέβαιον ότι τα ερωτηματικά τίθενται και τίθενται από πάρα πολύ κόσμο διεθνώς και επειδή έχει σκάσει και όλη η ιστορία των Ποδέμων με τη χρηματοδότηση του Μαδούρος Ποδέμος, θα ήθελα ξεκάθαρα. Η μόνη διαπιστωμένη και με απόφαση γερμανικού δικαστηρίου χρηματοδότηση κόμματος και κομμάτων από εταιρεία ήταν η υπόθεση της Siemens, τα 2% και τα μαύρα της ταμεία. Λοιπόν, εάν βρήκατε την οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Siemens, όταν την ψάξανε όλα τα δικαστήρια και όλοι εσείς με διάφορες εξεταστικές επιτροπές, να βγείτε να το πείτε. Εγώ, σας εγώ είπα το είμαι δικαστήριο. Πολύ προσεκτική σε εγώ αυτό το οποίο είπα, λέω. Εγώ σας είπα ότι δεν είστε αυτό προσεκτική. Το οποίο λέω είναι. Μην γιατί συγχύζεστε. Καθόλου δεν συγχύζομαι. Τώρα δεν σας έδειξα το Μαδούρο τώρα επειδή έχετε πάει 4-5 φορές στη Βενεζουέλα. Παρεξηγήστε για λογαριασμό του ένδοξου Μαδούρο. Μην εκτίθεστε. Αφήστε το. Μην εκτίθεστε. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω. Η θέση αυτή μετά από όλη αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται για τους αδερφούς σας Ποδέμος και όπου χαλάει ο κόσμος στην Ισπανία για χρηματοδοτήσεις των Ποδέμος από το Μαδούρο, εκθέτει τη χώρα μας και αφήνει ανοιχτά ερωτηματικά για τη συμπεριφορά σας. Θα ήθελα λοιπόν αυτή η σχέση την οποία διατηρείτε με τον κύριο Μαδούρο
ή δυνατόν να συνειδητοποιήσετε ότι βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα. Απευθύνεστε απλώς στο φαντασιακό. Απευθύνεστε στο φαντασιακό αξιών κύκλων μόνο. Διότι θα σας πω, επειδή ο κύριος... Επειδή δεν αναγνωρίζουμε έναν τύπο ο οποίος πήρε 6%, 6%, συγγνώμη, ένα λεπτό, 6% στις ίδιες εκλογές με τον Μαδούρο. Ο Μαδούρο! Μα δεν αναγνωρίζει καμία εκλογή ούτε η Ευρώπη, ούτε η Ευρώπη. Μισό λεπτό, κύριε Γιάννη. Λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά οι διεθνείς παρατηρητές, λοιπόν, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να υποστηρίξετε έναν ακραίο δικτάτορα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το οποίο ακραίος δικτάτορας. Φασίστας, που κέρδισε βέβαια τις εκλογές. Ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει αφήσει το λαό του να πεινάει. Και σας πειράζει ότι είναι στο μαλακό υπογάστριο εκεί, παραμένων πολιτιών. Εάν δεν αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, ευρωπαϊκή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού και δεν υπάρχει υποστήριξη στη Βενεζουέλα. Εγώ δεν μίλησα για επέμβαση. Μα αυτό λέτε τόση ώρα. Δεν είπε κανένα. Αυτό λέτε τόση ώρα. Τάξε, αυτή τη στιγμή λέτε συνεχώ ότι πρέπει να στηριχθεί ο Γκουαϊδό. Ο Γκουαϊδό. Ο Γκουαϊδό με συγχωρείτε. Τα ελληνικά είναι μια δύσκολη γλώσσα, αλλά καλά θα κάνετε να την καταλαβαίνετε. Ιδιαίτερα για αυτού οι οποίοι πάνε να το κάνουν έτσι. Αλλά ο Γκουαϊδό είπε το πολύ απλό. Είπε ότι εγώ ελάτε, στηρίξτε με και μπορώ να φωνάξω και κόσμο να κάνει επέμβαση. Είστε υπέρ αυτού του τύπου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει και το σχέδιο το αμερικάνικο. Αυτό είναι το σχέδιο. Πείτε καθαρά στον κόσμο να γίνει επέμβαση στην Βενεζουέλα. Να σκοτωθεί αθώος κόσμος. Η επέμβαση που έχει γίνει μέχρι τώρα. Να σκοτωθεί αθώος κόσμος επειδή ψήφισε λάθος κάτι. Κοιτάξτε, δεν θέλετε να φωνάζετε για να πιστεύετε ότι θα καλύψετε τη φωνή μου. Όχι, απλά είναι το ερώτημα μας και δεν θέλετε να απαντάτε. Ας κατεβάσουμε τις τόνους και για τους ποδέμους. Για να απαντήσει η κυρία Πακογιάννη. Εδώ υπονοούμενα και δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα και πουθενά. Καμίση και για τους υποδέμους. Εγώ είμαι συγκεκριμένο. Πάντω οι υποδέμους συγκυβερνούν, έτσι. Συγκυβερνούν ουσιαστικά. Βεβαίως και συγκυβερνούν. Έχουν διαψεύσει. Και αν δεν έχετε τίποτα, γιατί συμπεριφέρεστε κατά τον τρόπο αυτό. Γιατί οι μόνοι σύμμαχοί σας είναι με τον Σαλβίνι. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα τα ξεχνάτε. Είναι δυνατόν να μην σας ενδιαφέρει αυτή η εξαθλίωση ενός λαού? Είναι δυνατόν. Απλώ τώρα εσείς τι είστε. Συλλογική θέση τη Ευρωπαϊκή. Τρομερό πάντω δικτάτορα αυτό που κάλει σε διάλογο. Απίστευτο. Απίστευτο. Δεν τον έχει συλλάβει τον Γουαϊδό. Απλά μην πείσω εδώ να πω κάτι. Γιατί έχω ένα ιδιαίτερο λόγο. Νομίζω ότι από τον κύριο Σβέρκο πήραμε την απάντηση η οποία ήταν απολύτω σαφή. Διότι ο κύριο Παπά προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από μία απόφαση στην οποία δεν συμμετείχε. Τι έδωσε εγώ από τον θέλω να πω το εξή. Την άποψή του. Ο Μαδούρο έχει φυλακίσει όλους τους πολιτικούς. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν είναι υπέρ του Μαδούρο ο Σβέρκος, δεν αλλάζουν τα πολιτικά δεδομένα στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω είναι βέβαιο. Για τον Μαδούρο όχι, αλλά για την κυβέρνηση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι η δεύτερη φορά που οι εκλεκτικές συγγένειες της κυβέρνησης εμφανίζονται και μου κάνουν αν μη τι άλλο πολύ μεγάλη εντύπωση. Και καλά θα κάνει. Τι εντύπωση κάνει η να σα πω εγώ, κύριε Παπαδίδη, είχαμε γράψει και εμείς η εφημερίδα μας για το ταξίδι σας. Ναι, ναι. Για πείτε μου λοιπόν το ταξίδι μου στη Βενεζουέλα. Το γενικό πολιτικό πλαίσιο. Ναι. Ο Μαδούρο έχει φυλακίσει όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους. Έχει... Ο Γκουαϊδό ελεύθερος είναι. Αυτός που βγήκε και τα είπε. Πώς δεν τον φυλάκισε τώρα. Έχει φυλακίσει όλους. Έχει οδηγήσει ακραία. Αυτό που έλεγε να πάμε να σκοτώσουμε τον Μαδούρο για κάθε ψηφοφόρο. Αυτό είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται. Είσαι ο εκπρόσωπος του Μαδούρο. Όχι, εδώ είμαι δημοσιογράφος. Κάνουμε δημοσιογραφία. Δεν πειλέμε ψέματα. Πάνω και Νίκο. Θέλω να σα πω. Επειδή κλείνει η εκπομπή σε λίγα λεπτά. Να ρωτήσω. Δεν έχω ρωτήσει. Θα σα πω μόνο το εξή. Ο κόσμο που μα βλέπει περιμένει να δει ένα πολιτικό debate, το λέω έτσι, μια πολιτική αντιπαράθεση, Παπά Μπακογιάννη. Δεν περιμένει να δει καμία αντιπαράθεση Αμυρά Σβέρκο, Αμυρά Κοντρότσου, Σβέρκο Κοντρότσου. Προσπαθώ να διατυπώσω. Ερωτήσεις, σχόλιο και ερωτήσεις, αλλά γρήγορα. Σας παρακαλώ.
Κύριε Παπά, εσείς είχατε βρεθεί στη Βενεζουέλα το 2013. Μάλιστα. Και μάλιστα σε μια αποστολή που δεν είχε ανακοινωθεί. Εμείς την είχαμε δημοσιεύσει στον Ελεύθερο Τύπο. Τρομερή μάλιστα, αποκάλυψη. Βεβαίως, τρομερή αποκάλυψη. Ναι, ναι. Θέλουμε τρομερή αποκάλυψη. Ναι, μάλιστα, εμφανίστηκε. Την ερώτηση. Και ο κύριος Αρτεμίου. Ναι. Εκεί είχατε γνωρίσει, για να δείτε πόσο, ναι, ποιο είναι το καθεστώς δημοκρατίας που υποστηρίζετε, εκεί είχατε γνωρίσει και τη Γενική Εισαγγελέα, ναι, του Καράκας. Ναι. Όπως και τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν βουλευτής επί Τσάβες, ήταν μάλιστα και μαζί σας στο Λιαρτή, στην Ίσο Μαργκαρίτα. Και η Γενική Εισαγγελέας και ο συγκεκριμένος βουλευτής έχουν διαφύγει στο εξωτερικό επειδή καταζητούνται ζωντανοί ή νεκροί. Γιατί στηρίζεται το καθεστώς Μαδούρο? Δεν έπρεπε να είναι με τους Γενικό Εισαγγελέα δηλαδή. Είναι η Γενική Εισαγγελέα. Είναι με τη Γενική Εισαγγελέα. Είναι η Γενική Εισαγγελέα. Ή έπρεπε να είμαστε με την επέμβαση. Δεν έχω αναλάβει καμία εργολαβία. Εργολαβικά, κανονική. Κανονική εργολαβία. Ούτε μία διάψευση, Υπουργέ. Ούτε μία διάψευση από εσάς. Δεν είναι διάψευση. Τα αποκαλύπταμε και τα επιβεβαιώνατε. Αυτό κάνατε. Δεν κάνατε τίποτα άλλο. Τι έχετε αποκαλύψει? Έχουμε αποκαλύψει τον κύριο Αρτεμίου. Που μπαινόβγαινε στο μαξί μου. Νομίζω σε παιδικές προτάσεις. Ότι εσείς πήγατε στη Βενεζουέλα για να μεταφέρετε τον, λοιπόν, πρόταση αγροτικό προϊόντο ανταλλαγής με καύσιμα. Τι έγκλημα είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη, ανεπίσημα, χωρίς να ζητήσει την κυβέρνηση, κάνατε εμπορικές συναλλαγές. Δεν είμαστε με τα καλά μας τώρα. Όχι, θα ρωτήσουμε τον Ελεύθερο Τύπο για να πάμε. Λοιπόν, δεν θέλω να ρωτήσω. Πάντως, κάνω μία παρατήρηση. Πάνω, Νίκο, σε όλους. Αυτό που συνέβη απόψε εδώ και τελειώνει, ενώ συζήτηση, δεν θα μπορούσε να συμβεί, και το λέω με την υπογραφή μου, σε κανένα ιδιωτικό κανάλι. Συμφωνώ. Και στη Βενεζουέλα. Σε κανένα ιδιωτικό κανάλι. Προσθέσω και στη Βενεζουέλα. Πάνω. Στη Βενεζουέλα έχει ελεύθερη στιγμή. Δεν είναι μετά τη Σεκλίκια και λέγανε πάμε να το σκοτώσουμε. Στη Βενεζουέλα φυλακίζονται οι δημοσιογράφοι. Μία κουβέντα έντονη. Δύο Γερμανοί δεν έχουν τίθεται όλα πάνω στο κανάλι. Αυτό πρέπει να το πούμε πάντω. Να πάμε να κάνουμε σταδιοδρομία. Στη Βενεζουέλα. Να μην αυτό μα πει. Κύριε Παπά, ναι, δώστε μια απάντηση γιατί θέλω δύο τελευταία ερωτήματα. Λοιπόν, ο κόσμος έχει κυλήσει πάρα πολύ νεροσταυλάκι και αυτό το θέμα έρχεται και πανέρχεται. Είναι απολύτως σαφές ότι είναι το τελευταίο καταφύγιο μετά από τα αλλεπάλληλα διέξοδα που έχει ζήσει η δεξιά στη χώρα μας. Μιλάνε για τη Βενεζουέλα, μια χώρα η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της γης, πετάνε υπονοούμενα τα οποία δεν θεμελιώνονται ποτέ και πουθενά και απλώς συντηρείται μια ιστορία η οποία έχει τις αναλογίες της και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό έχει συμβεί, τίποτα λοιπόν, για την Ισπανία. Ο Σαλβίνι είναι ένα άνθρωπο τον οποίο ξεπλένει σύστημα. Όχι, θα το πω αυτό. Για δελτίο ειδήσεων. Θα το πω λοιπόν αυτό. Ο Σαλβίνι και ο Όρμπαν λοιπόν είναι οι δύο άνθρωποι του οποίου συστηματικά οι ευρωβουλευτές σας ξεπλένουν. Και τους λένε στο δημόσιο λόγο ότι δεν είναι ακροδεξί. Μην επικαλείστε λοιπόν τον Σαλβίνι. Εγώ ξέρω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε, εντάξει, στο ΕΛΚ και ζήτησε, εντάξει, τη διαγραφή του Όρμπαν. Εντάξει. Ο δε Σαλβίνι ήταν μαζί του μέλος του ΕΛΚ. Άρα σοβαρευτείτε όταν μιλάτε για την ΕΛΚ. Έχουμε 4 λεπτά. Βεβαίως ψηφίσαμε το Βέμπερ και σας ενόχλησε ο Βέμπερ. Διότι ο Βέμπερ συμφώνησε στη μείωση των πλεονασμάτων. Τα οποία εσείς όχι μόνο εφαρμόζετε, αλλά βγάζετε και υπερπλεονάσματα με τη φορολογία που έχετε. Εκλογές πότε? Σας πόνεσε πολύ ο Βέμπερ. Σας πόνεσε. Ο Βέμπερ είναι αν θέλει και έχει. Ελάτε τώρα. Είναι αν θέλει. Θέλετε να κλείσουμε με τον Βέμπερ? Δεν έχω καμία αντίρρηση. Λοιπόν, πέστε μου τι θέλετε. Εκλογές πότε? Και τι σημαίνει ευρωεκλογές δημοψηφισματικού χαρακτήρα? Ευρωεκλογές σημαίνει ότι μέχρι τώρα ο κύριος Σβέρκος με τα διάφορα μίντια του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητούν το σύνολο των δημοσκοπήσεων. Άρα οι πρώτες κάλπες που με τα βεβαιότητας θα γίνουν είναι οι ευρωεκλογές. Είναι οι ευρωεκλογές. Και μετά είναι οι περιφερειακές εκλογές ή ταυτόχρονα. Τι θα ήταν καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας εκεί? Μην ανησυχείτε κύριε Κοτρότσου, το βράδυ σας υπόσχομαι των εκλογών. Δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία ποιος κέρδισε. Ωραία. Καμία. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να σας δώσω κανένα ποσοστό, εντάξει, αλλά θα συμφωνήσουμε ότι το βράδυ των εκλογών θα ξέρετε και θα φαντάζομαι τον κύριο Παπά να κάνει τη δήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου του Μακαρίτη: κέρδισε η αυτοδιοίκηση. Στις ευρωεκλογές δεν κέρδισε η αυτοδιοίκηση. Όχι, γιατί έχουμε μαζί. Έχει κερδίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε μαζί αυτοδιοίκηση. Η ευρωπαϊκή ιδέα. Στις ευρωεκλογές. Ακούστε λίγο. Στις ευρωεκλογές λοιπόν θα διαψευστούν όλοι αυτοί που λένε ότι οι διαφορές είναι στις 20 και στις 15 μονάδες. Είναι πολύ το σαφές, το γνωρίζει ο κόσμος. Εσύ με πόσο μονάδες θα στείλετε? Και το γνωρίζετε. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα, κυρία Μοιρά, και θα είμαστε και καθαρά πρώτο κόμμα.
Είναι, έχει αξία. Να καταγράφονται και αυτά. Ο κύριος Καμένος δεν θα μας ρίξει. Στις αυτοδιοικητές βεβαίως θα γίνουν και εκεί μεγάλες αλλαγές. Εμείς υπολοιπόμεθα των εθνικών μας ποσοστών στην επιρροή μας στην αυτοδιοίκηση. Και βεβαίως στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2019 θα διαλέξει ο κόσμος να συνεχίσει την πορεία της ανάκαμψης. Θα διαλέξει δηλαδή την πολιτική η οποία, όπως πήγε την ανεργία από το 27 στο 17, Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Θα την πάει, δηλαδή. Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ναι, ναι. Θα την πάει στο 7. Δεν θα γυρίσει ο κόσμος στις εποχές των μνημονίων, τη μεγάλη ανεργία, τη διαφθορά και των σκανδάλων. Είναι συμπαθητική η πρόβλεψη του κυρίου Παπά. Οπότε, μια που ο κύριος Παπάς προβλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα, και εγώ θεωρώ, όχι το πρώτο κόμμα, το θεωρώ αυτονόητο, αλλά θεωρώ ότι ο λαός θα απαντήσει και θα απαντήσει συντριπτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ πάρα πολύ, ωραία, κύριε Φωτρότσο. Ναι, όποιο είναι το αποτέλεσμα. Εγώ θα το κάνω ακόμα καλύτερο, κύριε Παπαγιάννη. Θα το κάνω ακόμα καλύτερο. Να το συζητήσουμε εδώ πέρα. Εγώ είμαι έτοιμη να έρθω να ξανακουβεντιάσω με τον κύριο Παπά. Δεσμευτείτε όλοι με την ίδια σύνθεση ότι θα είμαστε εδώ πριν τις εθνικές εκλογές, είτε γίνουν Μάιο είτε Οκτώβριο. 10 δευτερόλεπτα, μια ιστορία. Ήμουνα σε ιδιωτικό κανάλι στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Εκεί λοιπόν ήταν ένας καταπληκτικός δημοσκόπος, ο οποίος έλεγε ότι η διαφορά θα είναι οριακή. Και είχαν αρχίσει και έρχονταν και τα κανονικά αποτελέσματα. Και στο 13% της επικράτειας η διαφορά ήταν στο 7%. Ο δημοσκόπος επέμενε. Καλά, και τώρα δίνει τη Νέα Δημοκρατία 15%. Οι δημοσκόποι έχουν απολογηθεί εντός εισαγωγικών. Κύριε Παπά μου, κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα έρθει ο λαός και θα ψηφίσει. Το μήνυμά του ο λαός θα το στείλει. Αυτή την πικρή στιγμή θα τη βιώσετε. Εντάξει, εντάξει. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε απόψε εδώ. Νομίζω ότι ήταν μια και ενδιαφέρουσα, για το ζωηρή δεν το συζητώ, ήταν πολύ ζωηρή συζήτηση. Να είστε καλά, την επόμενη Δευτέρα, εδώ με την επόμενη μέρα.